Καλησπέρα σας. Δεν είναι το One Central News, το οποίο βέβαια θα παρακολουθήσετε στις 12 τα μεσάνυχτα. Είναι το Evening Report. Είναι το Evening Report το οποίο έχετε αγαπήσει. Το Evening Report το οποίο δίνει όλη την έμφαση στην ανάλυση των εξελίξεων, τις οποίες βέβαια παρακολουθούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν και απόψε με μια σειρά αγαπητών σχολιαστών και αναλυτών, τους οποίους θα συστήσω ευθύς αμέσως. Οι σταθεροί σχολιαστές μας, Σταμάτης Ζαχαρός και Νίκος Φελέκης, είναι και απόψε μαζί μας. Καλή αρχή η Μαέρα. Ναι, και συνεχίζουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό ένα δίνεκες, ένα χρονικό δίνεκες και όχι μόνο. Ο κύριος Γιώργος Βλάχος, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανατολικής Αττικής, μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Γιόρταζε και χθες. Φυσικά, και είναι και 40 μέρες η γιορτή. Να είστε καλά. Πολύ περισσότερο την πρώτη μετά τη γιορτή. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα δούμε και τον κύριο Μιλόπουλο, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ζούπη φυσικά. Εδώ ο κύριος Μιλόπουλος. Χαίρετε και σε εσάς. Έχετε έτσι μια επιστροφούλα, θα τη φτιάξουν οι συνάδελφοι. Υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε αυτά. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να δούμε τώρα βεβαίως τον κύριο Ζούπη, τον γνωστό πολιτικό αναλυτή και υπεύθυνο ερευνών της Opinion Poll. Νομίζω ότι πρέπει να διορθώσουμε κάτι έτσι στη σύνδεση του κυρίου Μιλόπουλου, τουλάχιστον όπως ακούγεται στο στούντιο. Θα το τακτοποιήσουμε, είμαι σίγουρη. Και βεβαίως ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, ο καθηγητής στρατιωτικών σχολών, νομικός και διεθνολόγος μαζί μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Μέχρι να τακτοποιήσουμε έτσι λίγο και αυτό το ηχητικό θεματάκι, που ήδη νομίζω ότι το ρυθμίζουμε και ευχαριστώ θερμά, ελάτε να ξεκινήσουμε να τροφοδοτούμε την συζήτησή μας με τα πολιτικά μηνύματα τα οποία στέλνονται. Είμαστε πια μέσα στην αμυγή προεκλογική περίοδο. Έχουμε και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις. Βεβαίως και αυτή την οποία έχει εκπονήσει ο Opinion Poll για το The Talk. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και φυσικά θα δούμε και τις τελευταίες δηλώσεις, τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών, τα οποία τα περιέχουν όλα, και τις επιθέσεις και το χιούμορ, όλα με τη σειρά. Παρακαλώ το ρεπορτάζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρώτο προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας υπενθυμίζει τις κρίσεις και όσα έκανε η κυβέρνηση από το 2019, κάνει αυτοκριτική και τονίζει ότι οι τρεις μεγάλοι εθνικοί στόχοι της επόμενης τετραετίας είναι η υψηλότερη μισθή, το σύγχρονο κράτος και η δημόσια δωρεάν υγεία που μας αξίζει. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. 21 Μαΐου είναι η πιο κρίσιμη μέρα. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά. Το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες, όσα δηλαδή καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό, δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε δικό του σημερινό προεκλογικό σποτ εστιάζει στην ακρίβεια, προβάλλοντας δηλώσεις του Πρωθυπουργού και υπουργών της κυβέρνησης με διαφορετικές εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών, και καταλήγει με το μήνυμα «Ως εδώ, δικαιοσύνη παντού». Και ενώ οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών είναι καθημερινές, παραμένει άγνωστο αν θα συμφωνήσουν για τη διεξαγωγή debate. Η Νέα Δημοκρατία ζητά μέχρι τις εκλογές της 21ης Μαΐου να γίνει σίγουρα ένα με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διεξαχθεί και δεύτερο, με τη συμμετοχή μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να γίνει ένα debate το οποίο θα περιλαμβάνει τα κόμματα που εκπροσωπούνται στην Βουλή. Πρέπει να ακουστούν αυτές οι απόψεις. Αυτό αφορά ουσιαστικά την ψήφο της πρώτης κάλπης και όλα τα υπόλοιπα αφορούν την επόμενη μέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά το βάζει στα πόδια από την τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων ζητάει Χαριλάου Τρικούπη. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Τρίκαλα ζήτησε ισχυρή ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ βγαίνει μόνο ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ στέλνουμε στο παρελθόν αυτά τα δύο συστήματα εξουσίας. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψηφίζεις κράτος δικαίου, ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία, συνεκτική κοινωνία, δίκαιη ανάπτυξη. Ο μόνος λόγος που θα οδηγηθούμε σε κάλπες τον Ιούλιο ξανά, σε αυτή την περίπτωση, θα είναι μόνο για να υπάρξει μια μικρή, μεγαλύτερη, δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί, υποκλοπή, ληστεία των ψήφων του ελληνικού λαού. Σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το thetalk.gr, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά 6,2% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων.
Συγκεκριμένα τα κόμματα παίρνουν. Νέα Δημοκρατία 32,5%. ΣΥΡΙΖΑ 26,3%. ΠΑΣΟΚ 10%. ΚΚΕ 5,3%. Ελληνική Λύση 4,3%. ΜΕΡΑ 25,3%. Έλληνες 3,2%. Δημιουργία 1%. Πλεύση Ελευθερίας 1%. Άλλο κόμμα λέει ότι θα ψηφίσει το 2,2%. Ενώ οι αναποφάσεις είναι στο 10,8%. Στο μεταξύ, η υπηρεσιακή υπουργός εσωτερικών Καλλιόπης Πανού ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντά της. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε όλα. Θα μου επιτρέψουν οι κύριοι να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ζούπη που έχει εκπονήσει και την δημοσκόπηση για το The Talk. Να σας ακούσουμε λοιπόν πολύ ενδιαφέρον τα βασικά συμπεράσματα. Καταρχάς, μετά τα Τέμπη παρακολουθήσα μία σειρά ερευνών που είχε καταγράψει σοβαρές απώλειες η Νέα Δημοκρατία. Οι απώλειες ήταν από 3% και 4% ανάλογα με τη μέτρηση. Σε έρευνες που κάναμε στο ενδιάμεσο διάστημα βλέπαμε μία σταδιακή μείωση των απολειών. Δηλαδή απορροφόντουσαν, επιστρέφαν οι ψηφοφόροι στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτές, μετά το Πάσχα, αυτή η τάση επιβεβαιώνεται. Περίπου ένα 60% με 65% των απολειών επιστρέφουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυξάνει η συσπήρωσή της, η οποία έχει τρωθεί. Φτάνει κοντά στο 70% τουλάχιστον. Mm-hmm. Και αυτό συμβάλλει στο να αυξηθεί η διαφορά. Δηλαδή η διαφορά επί των εγκύρων από ό,τι είδατε είναι στο 6,2. Ζαχαρία, πόσο πρέπει να φτάσουν οι συσπηρώσεις και των δύο κομμάτων για να θεωρείται φυσιολογικό? Στις εκλογές, στο φούλι μηχανές, ένα 80% και πάνω θα λέγαμε. Τα δύο μεγάλα, έτσι. Εμείς και λίγο παραπάνω. Τουλάχιστον για τα δύο μεγάλα, εντάξει, και το ΚΚΕ διαχρονικά έχει πάντα μία συσπήρωση. Πρέπει να ξεπεράσουν το 80%. Ναι, το 80 είναι ένα κομβικό σημείο. Τώρα, αποφεύγουμε να κάνουμε εκτίμηση ψήφου, εκπεπιθήσεως μέχρι κάποιο σημείο, γιατί όσο προσπαθούμε να διαβάσουμε τις αναποφάσεις τους, εκτιμώ και προσωπικά και εκτιμούμε πολύ ότι δεν είναι σωστό να τους μοιράζουμε αναλογικά με το τι δηλώνουν οι υπόλοιποι ή με τα ποσοστά, ξέρω εγώ, του 19. Πάντως, επειδή τους κάνουμε σειρά ερωτήσεων, να ξέρετε, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τον τρόπο σκέψης, θα έλεγα, και αυτό συμφωνεί με ένα συμπέρασμα που διάβασα από τον κύριο Πουλάκη με βάση με έρευνες του Ινστιτούτου Πουλατζά, φαίνεται η Νέα Δημοκρατία στον αποφάσεις τους να έχει μεγαλύτερο απόθεμα από ότι, συγκριτικά πάντα, από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, η διαφορά φτάνει το 6,2. Λοιπόν, επί των εγκύρων, κατά τη γνώμη μου αυτό έχει να κάνει με την επιστροφή και την σχετική καλύτερη επανασυσπήρωση. Έχει να κάνει όμως ότι φαίνεται ότι το βασικό κόμμα, το δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, φαίνεται σαν να έχει φρακάρει. Συνέβη το εξής. Στη διάρκεια του 2022 ακολούσε μία πορεία που αύξησε τις δυνάμεις 5% περίπου δημοσκοπικά και κατά μέσο όρο το ίδιο σε όλες τις έρευνες. Mm-hmm. Φαίνεται αυτή την ώρα από τα στοιχεία σαν να μην μπορεί να διεισδύσει άλλο στο χώρο των κεντρών ψηφοφόρων, αλλά ταυτόχρονα στις ειδικά στις τελευταίες έρευνες και στη τελευταία, τη σημερινή, ότι υπάρχουν κάποιες απώλειες προς το ΜέΡΑ25, προς το ΚΚΕ, προς άλλες πλευρές. Το οποίο είναι ένα φαινόμενο βέβαια που αν θα ισχύει σαν τάση μένει να το μετράμε, έχουμε μπει σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται να ξεφύγει από ένα στέκεται και δεν στέκεται, βλέπετε και τις διάφορες μετρήσεις σε ένα ποσοστό, αλλού οι απώλειες είναι μεγαλύτερες, αλλού όντως κάπου στέκεται. Είχε ένα σπιράλ καθόδου όλο το 2022, μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί. Η κερδισμένη αυτή τη περίοδου είναι το ΚΚΕ. Το 23, όχι το 22. Του. Το 23. Το ναι, το 23. Όχι το 22, το 22. Φαίνεται κερδισμένη να είναι συγκριτικά το Κομμουνιστικό Κόμμα, να εισπρέπει το ΜέΡΑ25, ακόμα και η Ελληνική Λύση. Κανένας άλλος. Περιττό να αναφέρω θέλαμε το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο εμφανίζεται με σημαντικά ποσοστά. Σε μια εκτίμηση θα έλεγε κανείς ότι έχει τουλάχιστον ένα 4%. Ζαχαρία, αυτοί που θα πάνε αν δεν τους επιτρέψει να κατεβεί, πώς τους μετράς? Το έχουμε διερευνήσει αυτό σε αλλεπάλληλες έρευνες. Θα έλεγα ότι μάλλον η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι δύο κόμματα τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν πολλά από αυτούς.
Δεν μπορούν να περιμένουν πολλά. Δεν μπορούν. Όχι, αυτό, γιατί θεωρούνται ότι είναι τα κόμματα που ψήφισαν τις ρυθμίσεις σχετικές του αποκλεισμού τους. Λογικό. Σύν ότι συνδέονται και με το παρελθόν Χρυσή Αυγή. Τότε ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μια άλλη εταιρεία ερευνών διάβασε το 21% πάει προς Βελόπουλο. Ναι. Το 11% προς Νέα Δημοκρατία και το 6% στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, είναι. Άλλη εταιρεία ερευνών. Εσείς έχετε διαφορετικές προσεγγίσεις. Όχι, όχι. Σε κάποια μέτρηση. Να σας πω εγώ τι βρίσκω. Σε κάποια μέτρηση να θυμίσω, την οποία την είδαμε πρόσφατα, νομίζω η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε το μικρότερο ποσοστό. Όχι, όχι, είναι το δεύτερο. Λοιπόν, ήταν μονοψήφικη πολιτική. Θα το κοιτάξω και θα σας το πω. Προσέξτε, θα σας πω. Να μας πει καταρχήν ο κύριος Ζούπης που έχει μετρήσει. Να σας πω εγώ τι βρίσκω τουλάχιστον. Βρίσκω το συγκριτικά πιο κερδισμένο τον κύριο Βελόπουλο. Ναι, ναι. Όχι συγκλονιστικά, γιατί δεν. Ίσως το ακροατήριο του Κασιδιάρη θέλει και άλλα αντανακλαστικά για άλλο πολιτικό λόγο. Και, πάντως, και το ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε αφού πήγε να το επιδιώξει, πολύ ήθελε λιγότερο. Κατηγορεί ότι ήθελε να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός και συνεργασία με. Ναι, ναι. Και το ΣΥΡΙΖΑ πολύ λιγότερο, περισσότερο θα έλεγα σαν τιμωρητική ψήφο προς την κυβέρνηση κτλ. Λοιπόν, επανέλθουμε, κύριε Ζήτη. Βάλτε και την αποχή, βέβαια. Ένα ακροατήριο θα απέχει. Είναι το 58% πάει σε αποχή και σε μικρότερα κόμματα. Επίσης, εγώ θέλω να πω ότι επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Πουλάκη, υποθέτω λέτε τον Κώστα, τον που ασχολείται με τα εκλογικά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τώρα με βάση όλα αυτά που έχουν κάνει ο Πουλατζάς λέει ότι η διαφορά είναι στο 2,3. Βλέπω εσείς την έχετε στο 5,9. Το Φεβρουάριο την είχατε στο 7,6, αν θυμάμαι. Ναι. Και τον Οκτώβριο στο 9,4. Δεν ξέρω, υπάρχει μία κάθοδος της Νέας Δημοκρατίας, μία μείωση της διαφοράς με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Στο μήνα που απομένει, αν μπορεί αυτό να μικρύνει κι άλλο, ενδεχομένως όχι, θα δούμε όμως. Θυμίζω όμως, Νίκο, ότι μαζί συζητούσαμε και έλεγες ότι μικρύνει η διαφορά μετά τα Τέμπη και ότι κάποιοι θα σταθούν στο «δεν είμαι αναποφάσιστος, δεν έχω αποφασίσει» και μετά θα πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Είχα αντιδράσει τότε και σου έλεγα ότι συνήθως αυτές οι μετακινήσεις γίνονται ακαριαία. Αυτό που φαίνεται να έγινε είναι ότι αυτοί που πήγαν στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, ξαναγυρίζουν στη Νέα Δημοκρατία. Είπα, η διαφορά σε τρεις δημοσκοπήσεις είναι σχεδόν 6 με 6,5 μονάδες. Άφησε να πω εγώ τι είπα. Εγώ λέω, όταν κάποιος αποφασίζει να αλλάξει κόμμα, είναι όπως η μετεπιβίβαση στο τρένο. Κατεβαίνει σε ένα σταθμό στην Ομόνια, ας πούμε, και περιμένει να έρθει το άλλο τρένο για να δει αν θα επιβιβαστεί ή όχι. Τώρα λοιπόν, θα περιμένω εγώ, τώρα προκηρυχθήκαν οι εκλογές, τώρα μπαίνουν τα διλήμματα, όπως ξέρει και ο κύριος Ζούπης, ένα περίπου 20% αποφασίζει σχεδόν το τελευταίο δεκαήμερο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέτε με τη μετεπιβίβαση δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ. Λέω τι είπα. Ναι, το κατάλαβα. Θυμόμαστε τι είπατε. Υπάρχει μια συνέχεια εδώ στο κανάλι. Θα ξαναπάμε. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Βλάχο, παρακαλώ πολύ. Ελάτε, κύριε Βλάχο. Νομίζω ότι συμφώνω στη μέτρηση την οποία είπε ο κύριος Ζούπης, διότι αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε. Όχι, όχι, δεν είναι υπέρ σας. Δεν είναι θέμα υπέρ μας. Δεν είναι θέμα υπέρ μας. Αν με ρωτάγατε πριν από 2 μήνες με το γεγονότα, με το δυστύχημα στα Τέμπη, θα σας έλεγα ότι πράγματι υπάρχει ένα σφίξιμο, υπάρχει μια κάμψη και φαινότανε, εμείς τη ζήσαμε και σήμερα βλέπουμε ένα εντελώς αλλαγμένο κλίμα. Βλέπω ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας πράγματι την επιβεβαιώνω και εγώ στην πράξη, γιατί βλέπουμε ότι συνεχώς ανεβαίνει. Γι' αυτό είπα ότι θα ξεπεράσει και το 80, θα πάει προς το 85%. Το βλέπουμε. Και επίσης βλέπουμε ότι ο κόσμος που είχε λίγο αποστασιοποιηθεί, είχε σφιχτεί, είχε δυσαρεστηθεί, επανέρχεται, βγαίνει μπροστά και νομίζω ότι θα συμμετέχει στις εκλογές και θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, διότι πια αρχίζουν και βγαίνουν στην καθημερινή, έτσι, στον καθημερινό λόγο, επιχειρήματα και πολιτικές για την επόμενη μέρα. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι έχει το συγκεκριμένο πλεονέκτημα. Να το συζητήσουμε και συνέχεια. Κύριε Μιλόπουλε, να πάρουμε μια πρώτη τοποθέτηση και από εσάς, παρακαλώ. Εμένα μου κάνουν εντύπωση ορισμένα πράγματα και θα τα μοιραστώ μαζί σας. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι αντί οι δημοσκοπήσεις να προσπαθούν να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα, γίνεται το αντίθετο. Γίνεται μια προσπάθεια η πραγματικότητα να προσαρμοστεί σε κάποια αποτελέσματα δημοσκοπήσεων τα οποία θεωρούνται σαν δεδομένα. Η σχέση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δημοσκοπήσεις είναι πάντα έτσι λίγο, δεν θα πω προβληματική, έχει κάποια ερωτηματικά. Εγώ να θυμίσω και για να σας επαναφέρω ότι η πραγματικότητα είναι αυτά που συμβαίνουν. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια απεικόνηση της πραγματικότητας, είναι μια ανθρώπινη κατασκευή η οποία έχει κάποιες παραδοχές, έχει κάποιες σταθμίσεις και έχει κάποιους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται. Δεν μπορώ λοιπόν να εξηγήσω την πραγματικότητα μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Θα εξηγήσω τις δημοσκοπήσεις μέσα από την πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι ενώ ο κόσμος έχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ ο κόσμος
μετά την ακρίβεια, μετά τις υποκλοπές, μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που εμάς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, να θυμίσω, στο οποίο διδάσκω, μας κόστησε 12 φοιτήτριες και φοιτητές τις ζωές τους. Ενώ ο κόσμος λοιπόν έχει μια τεράστια δυσαρέσκεια, την οποία εκδήλωσε σε αυθόρμητες μεγάλες διαδηλώσεις σε πλατείες πριν λίγες μέρες, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και λένε ότι αυξήθηκε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν? Γιατί δεν κάνετε δικές σας δημοσκοπήσεις, κύριε Μιλόπουλε? Να δημιουργούν, να προκαλούν δυστυχήματα σαν τα Τέμπη για να κερδίζουν. Γιατί δεν κάνετε εσείς δημοσκοπήσεις για να είστε βέβαιοι ότι γίνονται σωστά? Δεν μας ακούει, δεν μας ακούει. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί δεν κάνετε δικές σας δημοσκοπήσεις εσείς? Εγώ πιστεύω ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια τεράστια δυσαρέσκεια αυτή τη στιγμή για έναν κόσμο που δεν βγάζει το μήνα εξαιτίας της ακρίβειας. Ξέρω ότι η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, διότι το ρεύμα στην Ελλάδα είναι 3 και 4 φορές ακριβότερο από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Ξέρω ότι η βενζίνη στην Ελλάδα είναι περίπου 2 φορές πιο ακριβή από τη βενζίνη στην Κύπρο, που εμείς εξάγουμε βενζίνη στην Κύπρο. 1,3 η Κύπρος ευρώ, 2 ευρώ η βενζίνη στην Ελλάδα. Ξέρω λοιπόν ότι οι Έλληνες περνούν δύσκολα. Δεν μου κάθεται καλά. Και δεν σας βγαίνει, λέτε, στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Και να ψηφίζουν υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Κάτι δεν πάει καλά. Πάντως εδώ υπάρχει και μια επιχειρηματολογία. Αν μας ακούει ο κύριος Μιλόπουλος, πρέπει να το τακτοποιήσουμε αυτό. Αν μας ακούτε, πάντως υπάρχει μια επιχειρηματολογία ότι αν, εν πάση περιπτώσει, ήταν τα πράγματα αλλιώς και έβγαζε εσάς πρώτο κόμμα, διότι αυτό ουσιαστικά υπονοείται, ότι είναι τέτοια δυσαρέσκεια που σίγουρα δεν έπρεπε να είναι Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι υποεκτιμάται. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά μας απαντήσει να θέσω το ερώτημα. Γιατί δεν κάνει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπήσεις, είναι το ερώτημα. Κάνει και το έχει στο 2,3, λέμε. Όχι, αυτό το έκανε ένα Ινστιτούτο. Γιατί δεν κάνει κανονική δημοσκόπηση. ΣΥΡΙΖΑ είναι το Ινστιτούτο. Δεν κάνει δημοσκόπηση όμως. Κάνει καθημερινά. Ελάτε να τον ακούσουμε. Κάνει καθημερινά. Αν με ακούτε, όπως υποεκτιμήθηκε η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 19, να θυμίσω, οι δημοσκοπήσεις την έδιναν γύρω στο 24 και τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 31,5%. Μα δεν ισχύει αυτό όμως, κύριε Μιλόπουλε. Πώς δεν ισχύει? Υπήρχαν δημοσκοπικές εταιρείες που έδειχναν ότι κερδίζατε. Θυμίζω τον κύριο Βερναρδάκη να λέει ότι κερδίζουμε τις εκλογές. Ποτέ δεν το είπε αυτό, ότι χάνανε με 2 μονάδες. Μα πώς δεν το θυμάστε αυτό? Θυμάμαι την Vox Pop ανάλυση ότι το 19 μία μονάδα διαφορά. Χάνανε με 2 μονάδες, αυτό λέγανε. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές 24%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 31,5. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στις εκλογές του 2015. Υπάρχει μια συστηματική υποεκτίμηση της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Και μπορούμε να το συζητήσουμε, αν θέλετε, το γιατί. Θα το ζητήσουμε στη συνέχεια. Ποιο είναι δηλαδή, εσείς τι βλέπετε? Όλοι οι δημοσκόποι να θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να πλήξουν με κάποιο τρόπο τον ΣΥΡΙΖΑ, την εικόνα του, την δυναμική του? Δεν είπα αυτό. Τι βλέπετε λοιπόν? Πώς το εξηγείτε εσείς? Εγώ δεν μίλησα για πρόθεση. Εγώ βλέπω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ξέρω από τους δημοσκόπους ότι 1 στους 4 ερωτώμενους δεν απαντούν. Και δεν απαντούν από πολιτική άποψη, όχι γιατί δεν μπορούν την ώρα που τους καλούν. Και αυτός ο 1 στους 4 που δεν απαντά είναι συνήθως δημοσκόπος της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από αντίδραση στις δημοσκοπήσεις δεν θέλει να απαντήσει. Άρα αν συμπεριλάβετε στις δημοσκοπήσεις σας και ένα 25% επιπλέον των ψηφοφόρων που αρνείται να μπει στη λογική, θα δείτε ότι θα αλλάξει. Αλλά και αυτό είναι λίγο στον αέρα. Έτσι είναι μια εκτίμηση αυτό το ποσοστό τώρα που αναφέρουμε. Όχι, αυτό το 25%. Έχω ακούσει δημοσκόπους να το παραδέχονται, ότι ο ένας προσπαθούν στους 4, δεν ξέρω κύριο Ζούπη, σας συμφωνεί σε αυτό. Προσπαθούν, και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι οι δημοσκοπήσεις καλούν σε εργάσιμες μέρες και ώρες και κυρίως σε σταθερά τηλέφωνα κόσμο, ο οποίος κατά κύριο λόγο δεν είναι νέοι άνθρωποι και δεν είναι δυναμικές ηλικίες. Είναι άνθρωποι που έχουν. Άρα είναι άνθρωποι που ψηφίζουν περισσότερο συντηρητικά. Κύριε Μιλόπουλε, να δώσει μια απάντηση ο κύριος Ζούπης. Είμαστε σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να βελτιώσουμε τα εργαλεία. Αυτή τη στιγμή κάνουμε δημοσκοπήσεις που απευθυνόμαστε, χρησιμοποιούμε σταθερά και κινητά, μεγάλη δεξαμενή κινητών. Και ταυτόχρονα, για να βελτιώσουμε και θέματα ηλικιακών κατηγοριών, για παράδειγμα, τμήματα των ερευνών τα πραγματοποιούμε και με web panel. Τουλάχιστον η εταιρεία ΣΕΔΕΑ και αυτά τα web panel τα οργανώνουν σοβαρά κτλ. Τώρα, θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Αυτή την περίοδο, όλες οι εταιρείες, φαντάζομαι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, χρησιμοποιεί και αξιοποιεί εταιρείες οι οποίες δεν είναι άγνωστες. Δεν έχω δει μια εταιρεία που όλες τους ΕΔΕΑ δημοσιοποιούμε σε κάποιο κανάλι, σε κάποιο site. Μάλιστα. Να δίνει ότι είναι οριακή η κατάσταση. Αυτό στο 3,5 δόθηκε κάπου εκεί αμέσως μετά τα Τέμπη.
Οι νέες έρευνες δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανοίγει. Τώρα, προσέξτε, η πραγματικότητα δεν είναι να τη βλέπουμε από τη μία μεριά. Έχει δίκιο ο κύριος Μιλόπουλος σε ένα σημείο. Δηλαδή, ξανακοίταζα τώρα αυτή που δώσαμε στη δημοσιότητα. Η ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο δείχνει το 36%. Προφανώς το υπόλοιπο ή δεν απαντάει ή είναι δεν ικανοποιημένο. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει το εξής που είναι ένα μυστικό στις πολιτικές εξελίξεις, εισαγωγικά μυστικό. Παρακαλώ. Η ικανοποίηση από την αντιπολιτευτική πολιτική, τακτική του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει το 15 με 16%. Α, και αυτό λοιπόν. Στη δε ερώτηση, αν αντί για κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ήταν καλύτερα, τα ποστά παίζουν από 18 έως 20. Άρα, όταν ο ψηφοφόρος, το εκλογικό σώμα πάει και ψηφίζει, όλα αυτά και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά τα προσμετρά. Έτσι, γιατί λοιπόν, η ψήφος είναι και μια συνθετική επιλογή. Πάμε ούτε σε άλλο. Αυτό θα επιστρέψουμε. Πρέπει όμως να τοποθετηθεί και ο κύριος Παπαφλωράτος. Θα έχουμε κάθε ευκαιρία να το κάνουμε και στη συνέχεια. Απλά επειδή μιλάω για κάτι, γιατί έχει πει κάτι ανακριβές. Θα έχουμε την ευκαιρία να το ζητήσουμε. Παρακαλώ, να ρωτήσω τον κύριο Ζούπη για να πάω στον κύριο Παπαφλωράτο. Τα εθνικά θέματα και οι επιδόσεις της κυβέρνησης ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, πώς καταγράφονται στη δική σας τελευταία έρευνα, κύριε Ζούπη? Κοιτάξτε, ρωτήσαμε. Ανάμεσα στο κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ποιος είναι ικανότερος να τα διαχειριστεί. Ναι. Στα θέματα, ειδικά τα εθνικά, υπάρχει μια τεράστια διαφορά της τάξης του 25-30%. Μεγάλη διαφορά είναι και στα θέματα οικονομίας, ανάπτυξης, μεταναστευτικού, εγκληματικότητας, παραβατικότητας. Το ενδιαφέρον για τα εθνικά είναι, προσέξτε, τα πρώτα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη είναι συντριπτικά, βέβαια, η ακρίβεια συγκεκριμένα, με 64%. Ενεργειακή κρίση, τιμολόγια ρεύματος, 12,9%, ανεργία 11,8%, εθνικά θέματα 10,8%. Τα άλλα είναι κάτω από 10. Ας πούμε, εγκληματικότητα. Λοιπόν, με αυτή την αφορμή, να πάρετε από το σχόλιο του κύριου Παπαφλωράτο, επιτρέψτε μου. Και στο δείγμα σας, εσείς πόσα σταθερά, πόσα κινητά και πόσα ιντερνετική πλατφόρμα έχετε. Να επιτρέψουμε. Είναι 30, περίπου 300-350. Έχουμε κάθε ευκαιρία να κάνουμε την πολιτική συζήτηση την αμυγή. Αλλά θέλω να πάρουμε ένα σχόλιο του κύριου Παπαφλωράτο, διότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τις τουρκικές εκλογές, κύριε Παπαφλωράτο. Και ξέρουμε ότι τίποτα από αυτά που συμβαίνουν απέναντι δεν μας αφήνει ανεπηρέαστος. Παρακαλώ. Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τα εσωτερικά. Έτσι, νομίζω ότι δεν είμαι ο καταλληλότερος. Αλλά τα διεθνή και κυρίως εξελίξεις στην Τουρκία, ναι, πρέπει να μας προβληματίσουν, διότι βλέπουμε ένα κήρυγμα εθνικισμού και λαϊκισμού, που, στο οποίο καταφεύγουν και οι δύο υποψήφοι, οι σημαντικότεροι, γιατί είναι τέσσερις συνολικά, και ο κύριος Κιλιντσάγλου και ο κύριος Έντογαν. Βλέπουμε ότι αρχίζουν να εργαλειοποιούν και πάλι τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και όχι μόνο αυτό, ο κύριος Έντογαν στρέφεται και εναντίον της Δύσεως και είναι χαρακτηριστικό. Έχουμε τον κύριο Σοϊλού, έχουμε τις απειλές που εκτοξεύτηκαν και τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από τον κύριο Τσαβούσογλου σήμερα. Και έχουμε αύριο την επίσκεψη του Υπουργού Αμήνης της Τουρκίας μαζί με αυτήν τον ομολόγο του Ιράν και της Συρίας στη Μόσχα για να επιλύσουν, να προσπαθήσουν τουλάχιστον να επιλύσουν το θέμα της Συρίας. Άρα λοιπόν έχουμε σημαντικές εξελίξεις στα ανατολικά μας και μένει το διάστημα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, εάν υπάρξει δεύτερος γύρος στις τουρκικές εκλογές, να δούμε πώς θα κινηθεί η τουρκική πολιτική ηγεσία και τα δύο κόμματα. Και αυτό είναι που θα πρέπει να επικεντρώσουμε, σε αυτό το σημείο να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας. Εάν μπορέσουμε σε κάποια φάση, αν είμαστε και τώρα έτοιμοι, παρακαλώ να δούμε τις σχετικές εξελίξεις ό,τι αφορά και τις νέες δηλώσεις προκλητικές. Όταν είστε έτοιμοι από το κοντρόλ, συνάδελφοι μου, το λέτε, προκειμένου να δούμε τι γίνεται καθώς προχωράμε προς τις τουρκικές κάλπες και βλέπουμε τις δηλώσεις να αυξάνονται πάλι της προκλητικής ρητορικής από κορυφαία στελέχη. Ήταν σχεδόν αναπόφευκτο, κύριε Παπαφλωράτο. Ναι, σε κάποιο βαθμό, ναι, απλώς βλέπουμε τώρα και πράξεις. Δηλαδή, έχουμε μία νότα, ξεκινάει μία άσκηση δική μας μεγάλη στο Αιγαίο, η Νίωχος, μεθαύριο. Βλέπουμε ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν την έκδοση νότα. Δεν αποκλείται να έχουμε επαναδραστηριοποίηση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και βεβαίως έχουμε και τις κινήσεις της Κακέρα της Τουρκίας. Αλλά επειδή μιλάτε και δημοσκοπήσεις, έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ο μέσος όρος στον οποίο υπάρχει μεγάλη απόκληση δίνει ένα 3% προβάδισμα στον κύριο Κιλιντσάγλου. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν φαίνεται να επιτυγχάνει την εκλογή του από τον πρώτο γύρο. Υπάρχει ο κύριος Μουχαρέμ Ιντζέ, ο οποίος του κόβει ένα ποσοστό,
είναι στο 7% σύμφωνα με τις φιλοκυβερνητικές δημοσκοπήσεις, στο 5-6 με αυτές αντιπολιτεύσεως, το οποίο μπορεί να αποδεί καθοριστικό, γιατί αν πάει η Τουρκία σε ένα δεύτερο γύρο, τότε προφανώς ο κύριος Έρντογαν θα παίξει όλα τα χαρτιά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να δούμε τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις νέες προκλητικές τουρκικές δηλώσεις, και είμαστε μόνο στην αρχή από ό,τι καταλαβαίνετε. Πιστός στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει ακόμα περισσότερο το ακροδεξιό του ακροατήριο, ο Ερντογάν προανήγγειλε την έξοδο του μίνι αεροπλανοφόρου Ανατολού στο Αιγαίο με προορισμό τη Σμύρνη, προκειμένου, όπως τόνισε, να σταλεί μήνυμα. Μαύρη βατάνιν μπεκτσίση TCK Ανατολού. Bugün Σαραϊμπουρνουνδάν Καραδένιζε ουρλάδι. Σον 1 αυτό 10 γυντε TCK Ανατολού uçak gemimizi nereye uğurlayacağız biliyor musunuz? İzmir'e. Şöyle bir hafta 10 günde İzmir'de kalmasında fayda var. Ne anlama geliyor herhalde anladınız değil mi? Παράλληλα, η Τουρκία από τις τελευταίες ημέρες διατυμπάνιζε πως δεν θα κάνει ασκήσεις στο Αιγαίο, προχώρησε σε μία ακόμα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, κλειδώνοντας με παράνομη νότα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις 21 Απριλίου έως τις 16 Μαΐου. Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενώ οι πρώτες αποστολές της άσκησης συνείοχος ξεκίνησαν. Λοιπόν, κύριε Παφλωράτο. Βλέπω ότι δυστυχώς υπάρχει κλιμάκωση και επί του πεδίου πλέον. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των αδελφών μας Αρμενίων, που μαζί με την αντίστοιχη γενοκτονία των Ποντίων και με το ολοκαύτωμα είναι τα τεράστια εγκλήματα που έλαβαν χώρα στον 20ο αιώνα. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα σταματήσει σε αυτό το σημείο. Διότι οι επόμενες μέρες θα είναι σημαντικές. Δεν θα πω τη λέξη κρίσιμες, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Αλλά στον 21ο αιώνα, διπλωματία με απειλές, κραυγές και ύβρις δεν μπορεί να διεξαχθεί. Το να χρησιμοποιήσει πάλι το Ανατολού, το να λες ότι θα προασπίσουμε τα συμφέροντά μας κατηγορώντας τη Δύση για όλα τα δεινά που μαστίζουν την Τουρκία. Και βεβαίως μεθαύριο να έχουμε την εκδήλωση στο Ακούγιου, που δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του, αλλά θα έχουμε κάποια εγγένεια στα οποία θα συμμετέχει ο Ρώσος πρόεδρος με τηλεδιάσκεψη. Δείχνουν λοιπόν ότι η Τουρκία. Με μουσαμάδες. Ορίστε. Με μουσαμάδες. Δεν ξέρω αν θέλει μουσαμάδες. Μένει να τι το θα δούμε. Θα δείξει, αφού δεν το έχει έτοιμο. Θα δούμε. Μένει να δούμε. Το σημαντικό όμως είναι ότι. Εμείς πάλι. Όχι, κύριο. Φαντάστηκα ότι κάπως πρέπει να δείξει κάτι. Δεν είναι έτοιμο. Το ξέρω. Κοιτάξτε, έχουν διαφορετικό τελείως μενταλιτέ από εμάς οι Τούρκοι ή μπορεί να έχουν κάποιες κοινές πρακτικές. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι στο παιχνίδι ξαναμπαίνει η Ρωσία και την ίδια ώρα που έχουν ανάγκη την αμερικανική υποστήριξη για τα F-16 για να υπερβούν το βέτο του Αμερικανικού Κογκρέσου, κατηγορούν με πάρα πολύ βαριές φράσεις τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά συνηθίζει μια αυτοκτονική πολιτική. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί, διότι προφανώς το αντιδυτικό χαρτί αποδίδει. Ελπίζω να μην γίνει και ανθεληνικό το χαρτί αυτό. Ναι, δεν ξέρω κατά πώς θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Νομίζω και εσείς υπονοείτε ότι δεν θα το αποφύγουμε. Αν σε αυτή τη φάση που χρειάζονται αυτά τα κονδύλια για την ανοικοδόμηση στρέφονται τόσο εμφαντικά εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, καταλαβαίνουμε ότι εμείς. Όχι μόνο αυτό, εναντίον της Ευρώπης. Δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρώπη, είναι παρακολούθημα της Αμερικής. Κύριε Βλάχο, θέλετε κάτι να πείτε? Όχι, σε αυτό όχι. Θέλω εγώ να πω κάτι. Παρακαλώ, Νίκο. Θέλω να πω το εξής. Ότι το πιθανότερο ή σχεδόν βέβαιο, όλοι οι αναλυτές λένε ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Εκεί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ότι προηγείται ο Κιλιτζάρογλου, προηγείται. Μέχρι στιγμής, ιστορικά, ο εξτρεμισμός έναντι της Ελλάδος ήταν από το κόμμα του Κιλιτζάρογλου. Έτσι. Θυμούμαστε τον Ετσεβίτ, την εισβολή. Από εκεί και μετά, το πιθανότερο είναι, εφόσον βγει ο Κιλιτζάρογλου, θα υπάρξει μεγάλη οικονομική βοήθεια στην Τουρκία, γιατί η οικονομία της Τουρκίας είναι όντως υποκατάρρευση και θα έχει ως αντάλλαγμα την ένταξη της Σουηδίας μετά τη Φιλανδία, την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα, και εδώ πρέπει να προσέξουμε εμείς, θα ξεμπλοκάρουν ενδεχομένως όλα αυτά τα στρατιωτικά με τα F-16 και οτιδήποτε άλλο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε, θα ξανανοίξει ο διάλογος με την Ευρώπη, θα πάμε για μια νέα αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει, πριν δώσει το OK, εφόσον εκλεγεί ο Κιλιτζάρογλου, έτσι, θα πρέπει λοιπόν να έχει μια ατζέντα συγκεκριμένη, ώστε να μην συμφωνήσει, αν δεν γίνουν δεκτά, τα αιτήματά της. Ο, θέλω να ακούσω ένα σχόλιο από τον κύριο Παφλωράτο, να το κλείσουμε. Αυτό πάντως νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό το οποίο λέει
ο κ. Φελέκης, αλλά αυτό που νομίζω παρακρατήσω από όσο είπε ο κ. Παπαδουλωράτος είναι, εφόσον θα πάει σε δεύτερο γύρο, είναι λίγο δύσκολο η Ελλάδα να μείνει εκτός από την εσωτερική τους αντιπαράθεση. Και πολύ αργήσαμε, θα πει κάποιος. Τι πέφτει ενδιάμεσα σε εκλογές δικές μας. Ακριβώς, και να μην γίνει το μήλο της έρηδος μεταξύ των δύο και εκεί θα υπάρχει πλειοδοσία εθνικιστικών κορώνων. Λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Βλάχος, γιατί οι δεύτερες θα πάνε 28 του μηνός. Θα οξυνθεί η κατάσταση και νομίζω εκεί πρέπει η Ελλάδα να είναι έτοιμη. Θα είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο αν έχουμε επαναληπτικές εκλογές. Χρειάζεται υπεύθυνος χειρισμός, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μπορεί να υπάρχει μια κάμψη στη φρασεολογία των γειτόνων, αλλά νομίζω ανά πάσα στιγμή. Θα είμαστε, Γιώργο, στις διερευνητικές εντολές. Ακριβώς. Θα είμαστε διερευνητικές εντολές. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι εντωμεταξύ, ιδίως αυτοί που θα τις γυρίζονται. Θα είμαστε στις άκαρπες διερευνητικές εντολές και θα είμαστε με το ένα βήμα σε επαναληπτικές εκλογές. Είναι αυτό το κρίσιμο στάδιο που πάντα φοβόμαστε και το λέγαμε εδώ και πολύ καιρό, να μην συμβεί, να μην συμπέσουν οι εκλογές και πώς θα το διαχειριστούμε. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και να έχουν την ανάλογη συμπεριφορά και στάση. Λοιπόν, κύριε Παπαφιλαρώτη, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ένα σχόλιο από εσάς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ωριμότητα, νομίζω, στον πολιτικό κόσμο, καθώς τα περισσότερα κόμματα, ενώ και της αντιπολιτεύσεως, ίσως με την εξαίρεση κάποιου ακραίου κόμματος που δεν ξέρουμε καν αν θα είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί βλέπουμε τις παράσιτες από εμφύλιες αντιπαραθέσεις, βλέπουμε μια πρωτοφανή, θα έλεγα, ωριμότητα. Υπάρχει μια κοινή στρατηγική και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, για την Ελλάδα, να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κλιμάκωση από τουρκική πλευρά, αλλά με χαμηλούς τόνους, με νυφαλιότητα, με ενίσχυση των συμμαχιών μας, διότι αυτή τη στιγμή γίνονται τεκτονικές αλλαγές στο γεωπολιτικό μας περιβάλλον και να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε. Mm. Είμαστε μια χώρα κράτος μέλος πολλών διεθνών οργανισμών, έχουμε συνάψει συμμαχίες, συνεχίζουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, τουλάχιστον στα θέματα της διεθνούς πολιτικής να υπάρχει ένα μίνιμουμ συνένεση. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Θα ξαναπιάσουμε το νήμα των εσωτερικών πολιτικών δηλώσεων και κατ' επέκταση εξελίξεων. Θα δούμε βεβαίως τι συμβαίνει και στο Σουδάν, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη διαδικασίες απεγκλωβισμού. Φυσικά πολλά ακόμη εδώ σε Evening Report, σε ελάχιστα λεπτά. Λοιπόν, έχει φουντώσει η συζήτηση εδώ, θα σας το κρύψω. Οι κύριοι εδώ λένε πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία βεβαίως δεν νομιμοποιούμε να αποκαλύψω. Επιστρέφουμε με το νήμα των εξελίξεων για να πυροδοτήσουμε την συζήτηση περαιτέρω. Ελάτε να δούμε τι δήλωνε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων, γιατί θα δούμε και άλλες δηλώσεις στη συνέχεια, επιμένει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο για μια κυβέρνηση ηττημένων. Για να ακούσουμε την απόψινή αναφορά. Πιστεύω με και όποιον αρνείται για πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που έχουν ψηφίσει οι πολίτες. Το ξαναλέω λοιπόν. Δεν έχουν αρχές. Και προσέξτε, είναι ικανοί να συνασπιστούν ακόμα και αν ιτηθούν. Εάν οι αριθμοί τους ευνοήσουν, τότε μην έχετε καμία αμφιβολία. Θα επιχειρήσουν μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Βαρουφάκη. Φανταστείτε την, λίγο παρακαλώ. Με πρωθυπουργό Τσίπρα, με αντάλλαγμα την παγίωση της απλής αναλογικής, ώστε να επιπλέψουν εκείνοι εις βάρος της πατρίδας που θα βουλιάζει. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι! Λοιπόν, από το Γάλλιο αυτά είναι η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση μετά την προκήρυξη των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως ακούσαμε πολλαπλές αιχμές και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα βεβαίως. Σταμάτησα χαρέ να πάρουμε ένα σχόλιο από σένα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που έχουμε πει εδώ πολλές μέρες τώρα γυρίζει και στο μυαλό του Πρωθυπουργού, αλλά και στο μυαλό των υπόλοιπων αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Όλοι σκέφτονται πώς θα αποφύγουν τις δεύτερες εκλογές πλην του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει ζητήσει να γίνουν δεύτερες εκλογές για να βγει αυτοδύναμος. Κατά κύριο λόγο τα μικρότερα κόμματα, τα οποία αντιλαμβάνονται ότι πηγαίνοντας σε δεύτερη κάλπη, οι μιλόπετρες ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας θα τους συνθλίψουν. Αν ρωτήσουμε τον Ζαχαρία Ζούπη, που φαντάζομαι το έχει μετρήσει και αυτό, βλέπει όντως ότι στη δεύτερη Κυριακή, αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή, θα έχουμε ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και τα μικρότερα κόμματα είτε να μην μπαίνουν καν στη Βουλή, είτε αν μπαίνουν να έχουν χάσει πολλούς από τους βουλευτές τους, γιατί μεταξύ άλλων αλλάζει και ο εκλογικός νόμος. Άρα,
Με το ίδιο ποσοστό μπορεί να πάρεις πολύ λιγότερους βουλευτές. Όχι μπορεί, θα πάρεις λιγότερους βουλευτές. Αυτό το απεύχονται όλοι και θέλουν, αν γίνεται, να καθαρίσουν από την πρώτη Κυριακή. Γι' αυτό το λόγο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ότι θα σχηματίσουν μια κυβέρνηση τιμένων. Τη δυναμητίζει αυτή την κυβέρνηση πρώτα απ' όλους ο Γιάννης Βαρουφάκης με αυτά τα τραγελαφικά, θα έλεγε κανείς, που λέει για το σχέδιο Δήμητρα ή δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το ονομάσει. Και βεβαίως το δυναμητίζει τόσο, διότι όχι μόνο θυμίζει τι έκανε ο ίδιος, αλλά θυμίζει ότι ήταν και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό καταλαβαίνει ότι τρομοκρατεί ένα μέρος των πολιτών. Πριν κλείσω την τοποθέτηση, θα ήθελα να πω κάτι, γιατί άκουσα προηγουμένως με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος είναι και επιστήμονας, και φαντάζομαι ότι. Όχι, φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι ο άνθρωπος δίνει μεγάλη έμφαση στην ακρίβεια των στοιχείων. Είπε ότι το ρεύμα στην Ελλάδα είναι 3 φορές ακριβότερο από ό,τι στη Γερμανία. Θέλω να σας ενημερώσω, κύριε Μιλόπουλε, φαντάζομαι ότι εκ παραδρομής το είπατε. Είμαστε αυτή τη στιγμή σήμερα 1 ευρώ ακριβότεροι από τη Γερμανία, στα 105 και αυτή στα 104. Δεν είμαστε σίγουρα οι ακριβότεροι στην Ευρώπη, μάλλον είμαστε από τους φθηνότερους. Και υποθέτω ότι αν ψάξετε όλο το χρόνο, από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα, μάλλον δεν θα βρείτε καμία μέρα που να ήμασταν ακριβότεροι από τη Γερμανία. Νομίζω ότι ήμασταν όλες τις μέρες από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα πολύ φθηνότεροι από τη Γερμανία. Κύριε Μιλόπουλε, φαντάζομαι θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Κατά τη διάρκεια του 2020, βέβαια, από όπου αντλώ τα στοιχεία μου, η Γερμανία είχε 3 με 4 φορές φθηνότερο ρεύμα από την Ελλάδα. Το ίδιο είχε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Το ίδιο και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι, δεν ισχύει. Μία απόδειξη, βεβαίως, κατά τη διάρκεια του 2022. Συνέβαινε αυτό το οποίο σας λέω. Όχι, δεν συνέβη. Υπάρχουν στατιστικά στην έξαρση της ακρίβειας, κοιτάξτε τα στοιχεία σας αν θέλετε, η τιμή ρεύματος χονδρικής της Ελλάδας ήταν συστηματικά 3 με 4 φορές ακριβότερη από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Μιλάμε για τιμή ρεύματος χονδρικής. Υπήρχε και επιδότηση μετά εδώ, έτσι. Είχαμε από τις φτηνότερες τιμές ρεύματος όλη τη διάρκεια της κρίσης. Είχαμε τη φτηνότερη τιμή ρεύματος. Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, διότι αν ήταν εισαγόμενη, οι τιμές θα ήταν διαρκώς της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρώπης περίπου στα ίδια επίπεδα. Τώρα, κύριε Μιλόπουλε, τώρα αυτό που λέτε είναι. Έχετε κάνει μια απίστευτη υπέρβαση. Πώς να είναι το ίδιο? Οι άνθρωποι παράγουν πυρηνική ενέργεια. Έχουμε εμείς πυρηνική ενέργεια. Πώς να είναι οι ίδιες? Έχει η Ισπανία πυρηνική ενέργεια? Φυσικά. Και η Πορτογαλία, κύριε Ζαχάρο. Βεβαίως. Έχει η Πορτογαλία πυρηνική ενέργεια? Από... Όχι, όχι. Είναι διασυνδεδεμένες και παίρνουν την ρεύμα πυρηνική ενέργεια. Τι σχέση έχει αυτό το οποίο? Έχει η Γαλλία δίπλα του. Δεν παίρνουμε από κάπου. Μείνουμε στο ρεύμα. Όχι, αλλά μην ρίχνουμε και εντυπώσεις. Δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα. Γιατί εξηγεί, γιατί η Ελλάδα είναι ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. Ξέρανε και στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 ήταν η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. Όχι, κύριε Μιλόπουλε, δεν ισχύει αυτό. Μιλάτε για το ρεύμα χονδρικής χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις επιδοτήσεις. Όταν λέτε... Είχαμε από τα φθηνότερα ρεύματα σε όλη την Ευρώπη. Οι επιδοτήσεις έρχονται εκ των υστέρων. Ναι. Τις παίρνουν κάποιοι και όχι όλοι. Οι πολίτες τις παίρνουν, κύριε Μιλόπουλε. Δεν τις παίρνουν όλοι οι πολίτες. Ωραία, ενδιαφερθείτε εσείς για τους πάρα πολύ πλούσιους. Πληρώνουν το ρεύμα στην πολύ ακριβή τιμή. Μόνο οι πάρα πολύ πλούσιοι δεν πήραν, κύριε Μιλόπουλε. Όλοι οι άλλοι τις παίρνουν. Στο ρεύμα τώρα. Και δεν έχω πάρει ποτέ καμία επιδότηση. Με συγχωρείτε πολύ. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Κατατεθήκαν οι απόψεις, μείνω στο ρεύμα. Εγώ θέλω να πω σε σχέση με. Δεν μιλήσει ο κύριο Βλάχο. Να πω το λέω και έρχομαι σε ένα λίγο μόνο. Δεν σα άκουσα, κύριε Ζαχάρο, να λέτε τίποτε για τη βενζίνη τη Κύπρου. Έχω πάρα πολλά να πω. Έχει σίγουρα πολλά να πει. Δεν φαντάζεστε πόσα νούμερα για τη βενζίνη. Λοιπόν, βάζει για να μην τα μονοπολίσουμε, δεν έχουμε άπειρο χρόνο, κύριε Βλάχο. Εγώ θέλω να πω γενικά. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανοίγοντας όλα τα θέματα, τιμές, παίρνουν από μια χώρα και συγκρίνουν το ένα θέμα με μια χώρα, το άλλο θέμα το δικό μας με μια άλλη χώρα, κάνουν μια επιλογή. Εδώ, στην αντιμετώπιση της κρίσης, η κάθε χώρα έχει ένα πακέτο μέτρων το οποίο, με το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα έκανε κάποιες επιλογές. Εγώ θα ήθελα να ακούσω, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, όλα τα κόμματα να πούν τι θα έκαναν. Εσείς έχετε ακούσει κάτι περισσότερο ή μόνο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ? Έχετε ακούσει κάτι άλλο? Και κανείς δεν κρατικοποίησε τη ΔΕΗ. Βεβαίως, κύριε Πλάκο, δεν θέλω να σας διακόψω, με συγχωρείτε. Αλλά βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει πολλές προτάσεις. Αν μου δώσετε το λόγο, λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, καμία άλλη πρόταση όλο το διάστημα αυτό δεν έχει ακουστεί. Και ξέρετε, και όταν ακούγεται μια πρόταση, κανείς δεν λέει πώς θα βρεθεί, πώς θα καλυφθεί οικονομικά το κενό το οποίο δημιουργείται. Όλοι λένε ότι θα δώσουν. Από πού θα το δώσουν? Αλλά για όλους όμως. Όταν λέω ολοκληρωμένη πολιτική, πρέπει να είναι μια πολιτική που έχει αρχή, μέση και τέλος. Να μπορεί κάποιος για να γίνει πιστευτή στους πολίτες. Μόνο η Νέα Δημοκρατία για την πολιτική. Αν μου δίνετε το λόγο, θα μπορέσω να εξηγήσω γιατί αυτά τα οποία λέει ο κύριος Βλάχος δεν είναι αλήθεια. Ακούω κύριε Μιλόπουλε, πολλούς, όχι εσάς, κάποιους άλλους συνεδρίους, το χρέος από 200 έγινε 400. Μα είναι δυνατόν
Ένας λογικός άνθρωπος λέει, μα είναι δυνατόν να είχαμε αυτή την εξέλιξη και να είμαστε στα πρόθυρα επενδυτικής βαθμίδας. Αυτοί που αξιολογούν δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Το μετράμε σε απόλυτα νούμερα το χρέος, κύριε Βλάχο. Το μετράμε πάντα. Το χρέος έγινε από τα 350 πέρα από αυτό, 400, και σε αυτό, ναι. Και σε αυτό. Όχι από τα 200. Τα 350 το έχετε υπολογίσει, κύριε Βλάχο. Να πω κάτι, να ολοκληρώσω αν θέλετε. Λοιπόν, ακόμα και σε απόλυτο νούμερο να το πούμε, δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζουν. Εάν πάμε όμως σαν ποσοστό του ΑΕΠ, που έτσι το μετράει όλος ο κόσμος, έχει μειωθεί. Μα μόνο έτσι μετριέται. Μόνο έτσι μετριέται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται αλλά πρέπει να δούμε και σε τι αντιστοιχεία. Δεν χρειάζεται, το κάνατε και εσείς, κύριε Μιλόπουλε. Το έχουμε μετρήσει και σε Δήμητρες, κύριε Μιλόπουλε, το χρέος. Γιατί... Δεν χρειάζεται. Πρέπει να δούμε και σε τι αντιστοιχεία αύξηση του ΑΕΠ. Αν είναι ανάπτυξη, αν είναι μεγέθυνση κάποιων μεγάλων εταιρεών. Έτσι, πρέπει εντάξει, και αυτό να το δούμε. Είναι ανάπτυξη. Μόλις ξεφύγουμε πρέπει από το ένα, βλέπετε... Πρέπει να ορίσουμε μάλλον την ανάπτυξη, κύριε Ζαχάρη. Δικαιώνεται αυτό που είπα πριν. Ότι μόλις ανοίξουμε ένα θέμα, φεύγετε πάτε στο παραδίπλα για να μην το αναλύσουμε. Όχι, καθόλου. Έτσι. Μιλάμε για τα στοιχεία. Σας είπα... Ένα λεπτό, κύριε Μιλόπουλε, θα έρθουμε να απαντήσετε συνολικά. Ελάτε, κύριε Μιλόπουλε. Συγγνώμη, ότι δεν υπάρχει τεκμηριωμένη πολιτική και ολοκληρωμένη πακέτο πολιτικών για να διαχειριστούμε την κρίση. Υπάρχουν αποσπασματικά μέτρα και αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και η πολιτική σας δεν γίνεται κατά τη γνώμη μου πιστευτή. Εμπιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παραδέχεται ότι έγιναν και λάθη, ότι υπήρξαν αδυναμίες, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά έγιναν εν μέσω δύο συνεχών κρίσεων και πιστεύουμε, ομαλοποιώντας τώρα την κατάσταση, πιστεύω ότι μπορούμε να παρέμβουμε και να αλλάξουμε το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας. Λοιπόν, άρα, ό,τι μπορεί να ελπίζει ο κάθε συμπολίτης μας, ελπίζει προς τη Νέα Δημοκρατία. Και να πω και μία τελευταία, αν θέλετε, γιατί μπορεί να μην ξαναμιλήσω. Να πω όχι, μα γιατί πριν, προστατώ, πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω αν φτάνει ο χρόνος, γι' αυτό το λέω. Πριν λίγο καιρό, όταν συνέβη το δυστύχημα των Τεμπών και οι μετρήσεις πέσανε κάτω από το 3%, ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα που... Επιστημονικά αποδεικνύεται ότι η ψαλίδα ανοίγει και εγώ σας λέω ότι έχω και εικόνα στον κόσμο. Δεν περιμένω, αν θέλετε, μόνο τα στοιχεία, απλώς επιβεβαιώνω αυτό που βλέπουμε. Αρχίζουμε και λέμε και πάλι αμφισβήτηση. Δεν γίνεται να αμφισβητούμε όλες τις εταιρείες όλο τον καιρό και να κρατάμε ευκαιριακά κάποιες στιγμές που κάποια νούμερα μας εξυπηρετούν. Λοιπόν, κύριε Μιλόπουλε, μια πολύ σύντομη απάντηση από εσάς, γιατί χρωστά το λέω και στον Νικοφελέκη και στον Ζαχαρία Ζούπη και βέβαια στον κύριο Παπαφλωράτο. Εγώ θέλω να πω στους εκλεκτούς συνομιλητές μου ότι εγώ περιμένω την ημέρα την Κυριακή των εκλογών για να δω τη δημοσκόπηση και να δω την έκπληξη την οποία θα υποστούν αυτοί που πιστεύουν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό. Διότι υπάρχει μια πλήρης αναντιστοιχία αυτού που συμβαίνει στη χώρα με αυτό που συμβαίνει στα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Τώρα, να απαντήσω λίγο στον κύριο Βλάχο, ναι? Να απαντήσω στον κύριο Βλάχο στο ότι δεν υπήρξαν προτάσεις για την ακρίβεια. Μα πώς δεν υπήρξαν προτάσεις για την ακρίβεια? Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, όλες οι χώρες έλαβαν πολύ συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της ακρίβειας. Πλην της Ελλάδας, η οποία τι έκανε? Άφησε το ρεύμα να ανέβει στον ουρανό, όπως λέμε, και στη συνέχεια επιδότησε κάποιους από τους καταναλωτές, αποζημιώνοντας μέρος της ακρίβειας. Να πω το εξής παράδειγμα, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Είστε Δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ, κύριε Ζαχάρο. Δεν σας διέκοψα. Καταρχήν το επίθετο μου ταιρίζεται στη λίγους όπου... Για κάποιο λόγο όλοι θα λένε Ζαχάρο. Ζαχαρός, με συγχωρείτε. Δεν το κάνω. Δεν το πάνε. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Μιλόπουλε, ακουστήκατε για να προλάβουμε. Νομίζω ότι έχει καταγραφεί. Να πω το εξής. Ελάτε, σας παρακαλώ, προλάβουμε. Ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος μόνο αριστερός δεν είναι, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς δεν είναι, επανακρατικοποίησε τη γαλλική ΔΕΗ. Γιατί? Για τα χρήματα, να βάλει πλαφόν σε τιμή του ρεύμα. Πριν, το έκανε η Ελλάδα. Είχε το 75% τι κρατικοποίησε. Συγκροτημένης πολιτικής, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και δημόσιος έλεγχος στην τιμή του ρεύματος με πλαφόν, το οποίο η Ελλάδα δεν το πήρε. Γιατί δεν ήθελε να περιορίσει την ακρίβεια. Λοιπόν, για να πάω, σας παρακαλώ πολύ. Είναι αυτό που λέτε ότι... Είχε χρεοκοπήσει. Εκτός αν εννοείται ότι ο Μακρόν δεν πήρε τη ΔΕΗ για να κάνει κοινωνική πολιτική, πρέπει να εξηγήσετε να γίνει αυτό. Αλλά ποιος θα το πληρώσει? Διότι η ΔΕΗ παρελήφθη από αυτή την κυβέρνηση. Ποιος θα πληρώσει τι, κύριε Βράχο, το φθηνότερο ρεύμα? Την κοινωνική πολιτική. Ποιος θα πληρώσει το φθηνότερο ρεύμα? Το ακριβότερο ρεύμα θα πάρει την κρατικοποίηση. Το πλήρωσαν οι Έλληνες. Νομίζω ότι αν σας αφήσουμε μπορεί να το κάνετε αυτό ο Δενικές και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πάμε στον Νίκο Φελέκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ για το ρεύμα. Ξέρουν όλοι ότι η τιμή του ρεύματος είχε πάει στα ύψη. Αυτό έχει θορυβεί στην κυβέρνηση. Δεν μιλάγανε για την ενεργειακή κρίση και γι' αυτό κάνανε τις παρεμβάσεις στην τιμή του ρεύματος. Όποιον και να ρωτούσες στο Μαξίμου,
Αυτό που τους τρόμαζε, και ο Γιώργος εδώ ο Βλάχος το ξέρει καλά, ήταν η εκτόξευση της τιμής του ρεύματος. Μετά γίνανε οι παρεμβάσεις. Πάμε, κλείνει αυτό. Και δεν έχει δει και όλο το δράμα που φοβόμαστε βεβαίως ευρωπαϊκά. Κλείνει αυτό, πρέπει να είναι κάπως έτσι. Γιώργο, κλείνει αυτό, πρέπει να είναι σε πανικό ο Μητσοτάκης για να λέει συνεχώς ότι θα φτιαχτεί κυβέρνηση με το Βαρουφάκη που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Η αλήθεια είναι ότι το έχει επαναλάβει τόσες φορές τελευταίες ημέρες που δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο και το ξέρουν. Το αποκλείω γιατί το έχει αποκλείσει ο ίδιος ο Τσίπρας και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Όχι, και σήμερα το έκανε. Σε παρακαλώ τώρα, τράβα να μιλήσει με τα δημητριακά, πώς τα λες, στον Βαρουφάκη. Εδώ κάνουμε σοβαρή πολιτική συζήτηση. Ο Βαρουφάκης δεν είναι σοβαρός. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Ο Βαρουφάκης έχει, δεν είναι σοβαρός. Σε παρακαλώ, σε διέκοψα ποτέ. Ψυχώς. Τα δημητριακά που λες, να τα πεις με τον Βαρουφάκη. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο αρχηγός του Πασόκ έχουν κατ' επανάληψη και κατηγορηματικά αποκλείσει ένα τέτοιο σενάριο. Και σήμερα το έκανα αυτό από την ΚΟ και θα ακούσουμε περίπου τη σχετική αναφορά. Μήνες... Σήμερα τι είπε, συγκεκριμένα δεν σχηματίζουν ποτέ κυβέρνηση οι ηττημένοι, οι κυβερνήσεις σχηματίζουν πάντα και παντού οι νικητές. Και τώρα. Δεν το πιστεύουν όμως, φαίνεται, για κάποιο λόγο. Ρε εσύ αμφισβήτησε ό,τι θες. Το κάνει ο Μητσοτάκης για να το κάνει. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω εγώ και μετά λέτε. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις στην εγώ το ΣΥΡΙΖΑ και μας δημιουργούν το δικαίωμα. Συμφωνώ, και εδώ φυσικά. Και σε αυτούς απαντάει ο Τσίπρας. Συμφωνώ απολύτως ότι βγήκε... Και στον κύριο Τσακαλώτο και στον κύριο Δραγασάκη. Αυτό ήταν μαχαιριά στον Τσίπρα. Ήταν δώρο στο Μητσοτάκη. Δεν τυχαία πρόσωπα. Καθ' άλλο. Ήταν δώρο και στο Μητσοτάκη και στον Ανδρουλάκη. Αλλά ο ίδιος ο Τσίπρας, που είναι αυτός που καθορίζει την κεντρική πολιτική του κόμματος, γιατί έχει και ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, σου λέει θα κάνω κυβέρνηση νικητών. Τώρα πάμε στο σενάριο, γιατί τόσο ο Μητσοτάκης κόπτεται και συνεχώς λέει. Επειδή ο Βαρουφάκης είναι ένα άτομο το οποίο είναι χτυπημένο στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα στους κεντροδεξιούς, στους οποίους απευθύνεται και στο κέντρο. Τώρα. Θέλει δηλαδή να κάνει τη σύνδεση, να συνδέεται ο Τσίπρας με τον Βαρουφάκη, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Υπουργός του ήταν πρωτοκλασάτος. Ναι, και τον έδιωξε τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό χωρίς τον Βαρουφάκη. Νομίζω ότι έφυγε μόνος τον Βαρουφάκη. Δεν τον απορρίπτει όμως για συνέτερο, αν είναι πρωτοκόμμα. Αν είναι πρωτοκόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον απορρίπτει σαν συνέτερο. Τον απορρίπτει αν είναι δεύτερο κόμμα. Αν μου επιτρέπετε ένα σενάριο. Μισό λεπτό, κύριε Μιλόπουλο. Γιατί τόσο πανικό, κύριε Χελέκη. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Γιατί τόσο πανικό για την απλή αναλογική, όταν 23 στα 27 κράτη της Ευρώπης έχουν κυβερνήσει συνεργασίες. Τι γίνεται εδώ. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία όμως. Λοιπόν, πάμε. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Δεν έχουν σταθερή κυβέρνηση, κύριε Ζαχαρέα, στη Γερμανία. Σας φαίνεται σταθερή πολύ εσάς. Εσάς σας φαίνεται ασταθή η κυβέρνηση. Τώρα μην πέφτει με την κολοκυθιά, σας ρώτησα πρώτος. Λοιπόν, έχετε να δείτε τώρα, επειδή λέμε για το σενάριο της κυβέρνησης των νικητών. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν έχει κάτω από 34%, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες εκλογές και το ξέρει. Θα πρέπει να πάνε στο 12% και στο 14% οι αναντιπροσώπευτοι ψήφος. Δηλαδή, τα κόμματα τα οποία δεν θα μπουν στη Βουλή, τα υπολογίζουν τώρα και λένε ότι με 46% μπορείς να κάνεις κυβέρνησης, αλλά με 8% εκτός Βουλής. Αν πάνε 10%, κάθε μισή μονάδα... Ναι. Έχουμε ένα από την άλλη. Άρα λοιπόν, αν πάνε στο 10, θα πέσουμε στο 44. Αν πάνε στο 12, θα πέσουμε στο 43. Αν πάνε, δεν σας λέω να πάνε στο 18 και στο 20 που είχαν πάει το 10. Άρα, που θες μπορεί να, να σχηματιστεί κυβέρνηση και με 43. Αν πάρει λοιπόν ο Τσίπρας 32 και 11 το Πασόκ, φτιάχνουν κυβέρνηση δυο τους. 22 Μαΐου, τι λέει ο Ζαχαρία Ζούπης για όλα αυτά, παρακαλώ. Εγώ λέω τα τεχνικά. Τα τεχνικά, να μας πει, το να μας πει κύριε Ζούπης, παρακαλώ. Γι' αυτό υπάρχει ο πανικός, λέω εγώ. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Ζούπη. Ένθερ κακήθεν. Εντάξει, βρε παιδί μου, το καταγράψαμε. Να μας πει. Χρησιμοποιούμε το 8% ότι μπορεί να είναι εκτός συμβατικά. Ναι, ναι. Γιατί τόσο ήταν το στις προηγούμενες εκλογές του 19. Σε αυτή την περίπτωση θέλει 46,2. Προφανώς, όσο μεγαλώνει... Αυτό θα μειώνεται. Αυτή τη στιγμή, από τις έρευνες... Δεν φαίνεται καμία τάση να έχουμε 9, 10, 11%. Ίσως μικρότερο. Εκτός Βουλής. Ίσως μικρότερο. Άρα το οποίο να σημαίνει ότι θέλει 46,5, 47, 47,5. Τις πρώτες. Αυτό που είναι σίγουρο με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι ότι
δεν προκύπτει η αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες. Μέχρι στιγμής, με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ούτε για τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε για τη Νέα Δημοκρατία ως μόνη, ούτε για συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, ούτε και ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Μέρα 25. Αυτό το σενάριο. Ποιο σενάριο είναι κοντά, δεν είναι κοντά. Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ. Πρώτη εκλογή. Όχι, όχι. Λέω, αν μπήκε ο Βελόπουλος. Υπάρχει... δεν τον θέλω τον Βελόπουλο. Δεν τον θέλω, αλλά λέω αν γίνεται. Ο Βελόπουλος θα μπει. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργόταν μια κόμματα. Όχι, αν μπει στο κόμμα, στη συνεργασία. Εάν εάν, μπορεί να έχουμε κυβέρνηση ή έχει δίκιο στα μάτια. Δημοκρατία με Βελόπουλο. Θεωρητικά πάντα μιλώντας, τον έχει αποκλείσει. Δηλαδή, ούτερο στο ψωμί. Εμείς το έχουμε αποκλείσει. Το έχουμε αποκλείσει αυτό το σενάριο. Θεωρητικά το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή. Τώρα πάμε για διάσπαση του κόμματος Βελόπουλου. Επειδή έφυγε ο Μιλωνάκης, τώρα θα πάμε. Γίνονται άλλα. Λοιπόν, εδώ ο άλλος άνθρωπος έμεινε. Τον έστειλε σε άλλη περιφέρεια και έχει την ποινή. Άρα θέλουμε. Ας το πάρουμε αυτό το σημαντικό 46,2 για να έχουμε μια βάση συζήτηση. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι με βάση την πορεία των ερευνών και μετά τα τέμπη, αλλά και σε όλη τετραετία, αυτή την ώρα μπαίνοντας στη τελική ευθεία των εκλογών και ανοίγοντας η ψαλίδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει υπεύθυνος ερευνών από καμία εταιρεία που μπορεί να πει ότι η πρωτιά μπορεί να παιχτεί. Δείχνουν και τα στοιχήματα αυτό, οι στοιχηματικές δεν ξέρω από στοιχήματα, δεν παίζω. Οι στοιχηματικές εταιρείες που σπάνια κάνουν λάθος, γιατί αυτό... ο κόσμος παίζει τα λεφτά του εκεί, δίνουν ένα 10 στην πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και 6 λοιπόν, στην πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτό το αναφέρω γιατί είναι μία... Άρα να παίξουμε στοίχημα λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε... Δεν σας το καθόλου κύριε Μιλόπουλε. Να μου επιτρέψετε... Ένα 10 δεν έχει έχω ακούσει τη γνώμη. Ξέρω καλά τι βλέπω και ξέρω καλά και τι ακούω. Ας πούμε, ακούω για τον κύριο Μαύρο που έλεγε αποκλείεται και μάλιστα με πιο κατηγορηματικό τρόπο από μένα να. Να αλλάξει γιατί... η πρωτιά. Ναι, αυτός μπορεί είναι. Να μικρύνει η ψαλίδα. Mm-hmm. Μπορεί να ανοίξει ανάλογα με τις εξελίξεις. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα. Αλλά η πρωτιά λες είναι σταθερή. Κατά τη γνώμη μου, η πρωτιά αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητείται. Έχει βαθύτερες ρίζες. Μιλάμε για μια πρωτιά από το 2016. Μιλάμε για μια πρωτιά στη διάρκεια της τετραετίας που είχε δίκιο ο κύριος Φελέκης. Τον Ιανουάριο του 2022, η οποία πόλη το βρίσκαμε και 11%. Προφανώς τώρα μιλάμε για μια μεγάλη μείωση, αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ σε 4 εβδομάδες έχουμε εκλογές. Και ήταν ένα πολύ ισχυρό. Δεν χρειάζεται να το πείτε ήταν εσείς. Πολύ ισχυρό. Το λέει ο κόσμος. Είναι ναι. Όταν... Σύν ότι στην παράσταση νίκης είναι 60-20. Στην παράσταση νίκης όταν σου λέει είναι 60. Η παράσταση νίκης που λέει και ο κύριος Δρυμιώτης είναι απλά, ο μόνος δείκτης. Αυτό, επειδή λέγεται πάρα πολύ συχνά πια ότι θα δούμε ντέρμπι. Ναι. Πάντως να πούμε ντέρμπι, ναι. Προσέξτε. Δεν μπορώ να σας το πει αν θα είναι ή όχι. Εάν θα πλησιάσει, δεν μπορώ. Θα σας πω όμως. Θα σας πω τώρα, ξεκινώντας οι εκλογές, δεν το ξέρει αυτό, με το που έγινε η προκήρυξη, γίναν δύο γεγονότα που κατά τη γνώμη μου αξίζουν παρακολούθηση. Δηλαδή. Για παράδειγμα, οι δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη χαλάνε κάθε σκέψη για άθροις, αριθμητικά εγώ το βάζω δημοσκοπικά, ότι μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση από τους τρεις, έτσι κι αλλιώς. Που βέβαια λέγανε όχι. Που έτσι κι αλλιώς οι δύο. Δηλαδή, αλλά με κλειστές τράπεζες δεν θέλει κανένας να πάει. Αυτό, προσέξτε. Που έτσι κι αλλιώς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ το άθροισμα ήταν πολύ μακριά από το 151. Ακόμα και αν ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ακόμα και αν προσθέταμε δεν γινόταν. Ταυτόχρονα βλέπω εγώ ότι είναι μια στρατηγική κίνηση του κυρίου Βαρουφάκη, βλέποντας ότι μετά τα τέμπη ενδυναμώθηκε μέσα στο κλίμα που δημιουργήθηκε. Νομίζω ότι πάει να πλαγιοκοπήσει από τα αριστερά τα πιο αμφισβητησιακά, πώς να το πω, αντισυστημικά στοιχεία και να δημιουργήσει έστω μικρές ουλές ή και μεγαλύτερες πληγές, αν μπορέσει, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μέτρημα. Έχουμε γιατί κατεβαίνει, κύριε Κωνσταντοπούλου. Στο 1-1,5%. Λοιπόν. Το οποίο... Άρα, Ιωκοπάτης, λοιπόν. Κωνσταντοπούλου ή και άρα, οι διεργασίες στην ελληνική λύση μπορεί απλά να περιοριστούν στο ότι φύγαν δύο στελέχη, τέλειωσε... Ναι, γιατί είναι ενδυναμωμένη η ελληνική λύση. Θέλω να πω ότι από τις 30 μέρες που έχουμε να διανύσουμε, στις πρώτες δύο, να συμβεί, καλά. Τα δύο στοιχεία αυτά είναι δεδομένα. Ένα τελευταίο για να μην. Παρακαλώ. Θέλω να πω το εξής για τις δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, επειδή η ίδια κουβέντα γινόταν το 19. Το 19. Ναι. Οι περισσότερες εταιρείες τελευταία εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές έδιναν 7 με 7,5 σε αυτά εδώ τα στούντιο γύρω. Εγώ έλεγα ότι βρίσκω 9,5 με 10. Σε ευρωεκλογές κάθεσε 9,5.
στις βουλευτικές, κάτι στις 8.30. Πάλι επί ένα χρόνο περίπου γινόταν μια ζήτηση, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Άρα. Θέλω να πω ότι είναι μια κατάκτηση της επιστήμης οι δημοσκοπήσεις. Μπορεί πολλές φορές να πέφτουν λίγο έξω, λίγο έτσι, ή στον υπολογισμό κομμάτων ή σε διαφορές. Στην Ελλάδα όμως δεν έχει πέσει ποτέ. Πάντως και μόνο που εσείς σας βάζετε μια διαδικασία όλους να πρέπει να εξηγείτε ότι όχι, υπάρχει αυτή η ότι σημερινή μπορεί να το απάντηση και αυτό θέλει να κάνει. Η ανακοίνωση μάλλον, γιατί εμείς ο ρόλος μας δεν είναι να αντιπαράτεθέμεθα με τα κόμματα, είναι να λέμε τι βρίσκουμε. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι η σημερινή ανακοίνωση σε σχέση με τα πρωτογενή στοιχεία, τα περίφημα που θα ήθελα. Ζήτησε η κυρία Τσαπανίδου, ναι, να τα αποκαλύπτει. Νομίζω ότι ήταν ήπια, αστάθμητα και αλλά αυστηρή και σαφής. Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Κύριε Ζούπη, είναι αλήθεια ότι ένας στους τέσσερις ερωτώμενους δεν απαντά? Κύριε Μιλόπουλε, μπορεί να είναι και μεγαλύτερη αναλογία, αλλά δεν έχει καμία 8%. Αξία έχει να συμπληρώνουν αυτό στο δείγμα. Και τα δικά μου στοιχεία. Προσέξτε, ακούστε. Μπορεί και παραπάνω εγώ σας. Εντάξει, αυτό δεν αναιρεί όλη την αξία του. Μπορεί να μην απαντάνε. Θέλω να σου πω. Όχι, αυτό λέτε. Εισάγει μία παράμετρο αβεβαιότητα. Οπωσδήποτε πρέπει και την καταγράφουν. Καμία. Εάν τα δημογραφικά στοιχεία και η πολιτική εκπροσώπηση και η επεξεργασία, οι σταθμοί μετά γίνονται σωστά επιστημονικά. Είναι επιστήμη, δεν είναι μπακάλι. Είναι επιστήμη, δεν είναι. Βεβαίως είναι επιστήμη, αυτό αλλά ξέρετε, η καλύτερη επιστήμη είναι η ψηλή μπακαλική. Και αυτό διότι αν αυτό το 25% που είπε ο κ. Φελέκης, αν αυτό το 25% ή 28% που είπε ο κ. Φελέκης δεν συμμετέχει στις δημοσκοπήσεις και ανήκει στην ίδια πολιτική παράταξη. Εδώ υπάρχει ένα συστηματικό σφάλμα το οποίο... Κύριε Μιλόπουλε, θα σας πω... Αν είναι κατανεμημένο αυτό το 25% σε όλα τα κόμματα, τότε είμαστε εντάξει. Μα δεν παίζει ρόλο κανέναν. Και επιλεκτικά ανήκει σε ένα κόμμα υποθέτω συγκεκριμένο, προσπαθούν να διορθώσουν τότε γίνεται συστηματικό λάθος. Κύριε Μιλόπουλε, ας ακούσουμε τον ειδικό. Έχω μία εμπειρία, όχι τεράστια, 25 ετών. Υπήρχαν εποχές που ήταν και ένα στους 8 απαντούς. Ένα στους 9. Όμως οι δημοσκοπήσεις πέφτουν μέσα. Έτσι, λοιπόν. Το θέμα είναι η ορθότητα συλλογής και στη συνέχεια. Θα τα ζητήσουμε αυτά και πάρα πολλές εβδομάδες και συνέχεια. Εγώ δεν μένω τόσο στο ποιοι απαντάνε, είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά στην γκρίζα ζώνη. Σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, όπως τα κουβεντιάζω με δημοσκόπους φίλους, είναι πάνω από το 20% η γκρίζα ζώνη. Αυτό μπορεί. Εσύ να αποφασιστεί. Ναι, όλο αυτό. Το οποίο και επί της ουσίας βέβαια και στην κοινωνία μιλώντας κάνοντας την αναγωγή. Όλο αυτό η γκρίζα ζώνη είναι και όταν είναι πάνω από 20%, ναι. Αυτό δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Μα το μετράει αυτή... και αυτό, το μέτρησε. Είναι και γύρω στο... Κοιτάξτε, άλλο είπε. Ελάτε παρακαλώ. Η αναποφάσιστη είναι λιγότερη. Η γκρίζα ζώνη είχε φτάσει στο 18-19. Αμέσως μετά τα Τέμπη, τώρα είναι στο 14-15, άντε 16. Όχι, λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Ζούπη. Την επόμενη φορά θα ζητήσουμε και σε άλλη βάση. Είναι πρώτη μέρα της επίσημης προεκλογικής περίοδου και βλέπουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και με την προπόθεση. Και έτσι θα συνεχίσει. Τώρα, να αμφισβητεί κάποιος επειδή δεν τον συμφέρουν τα νούμερα, αυτό νομίζω δεν είναι καλό. Καλύτερα κανείς να τα επεξεργαστεί καλύτερα, να έχει πληρέστερη πληροφόρηση και να βγάλει καλύτερα συμπεράσματα. Λοιπόν, έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση διεξοδικά. Κύριε Μιλόπουλε, το θέτετε, με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν το λέτε σωστά. Εγώ λέω ότι βλέπω αναντιστοιχία μεταξύ που αυτό που συμβαίνει στον κόσμο και με αυτό που συμβαίνει στα νούμερα. Το έχετε πει από την αρχή, το καταγράφουμε. Λοιπόν, μην πάμε πάλι εκεί, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου. Εσείς μιλάτε πριν περάσουμε σε διάλειμμα, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε, αλλάζοντας κεφάλαιο εντελώς, και θα με βοηθήσουν οι καλεσμένοι μου, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στο Σουδάν, διότι εκεί υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι βεβαίως και υποφέρουν και τρομοκρατούνται μαζί με χιλιάδες άλλους βεβαίως πολίτες. Έχει ξεκινήσει μια τεράστια διαδικασία απεγκλωβισμού που βεβαίως δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, είναι πολυεθνική. Ελάτε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά ο κ. Παφλωράτος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί και αν πρέπει να περιμένουμε φως άμεσα. Κάτω από άκρα μυστικότητα, πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων πολιτών από το αιματοβαμμένο Χαρτούμ του Σουδάν. Ύστερα από συνεννοήσεις ανάμεσα σε Αθήνα, Παρίσι και Ρώμη, η αρχή έγινε από τις γαλλικές ενόπλες δυνάμεις, όπου κατάφεραν να γεμίσουν με εκατοντάδες κόσμου τα μεταφορικά τους αεροσκάφη. Τα γαλλικά μεταγωγικά πέταξαν μέχρι το Τσιμπουτί, όπου εκεί αποβιβάστηκαν και 8 Έλληνες πολίτες, ανάμεσά τους και 2 τραυματίες, τους οποίους υποδέχθηκαν Έλληνες διπλωμάτες. Παράλληλα, οι Ιταλοί κομμάντος κατάφεραν να ασφαλίσουν μυστική τοποθεσία στο Σουδάν, όπου και προσγειώθηκαν μεταγωγικά αεροσκάφη. Συνολικά, άλλοι 15 Έλληνες πολίτες με τις οικογένειές τους κατάφεραν και έφτασαν ασφαλείς στο Τσιμπουτί.
Μέχρι τώρα 28 Έλληνες έχουν απεγκλωβιστεί από το Σουδάν, ενώ ήδη στην Νότια Αίγυπτο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ελληνικά μεταγωγικά της πολεμικής αεροπορίας με ομάδα των ειδικών επιχειρήσεων για να συνδράμουν στην πολυεθνική προσπάθεια εκένωσης. Ευχαριστούμε τους εταίρους και τις σύμμαχες χώρες της περιοχής για τη βοήθεια για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από το Σουδάν και εξυπακούεται ότι η κυβέρνησή μας συνεχίζει τις προσπάθειες για την απομάκρυνση με ασφάλεια όλων των ομογενών από τη φλεγόμενη χώρα. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ο Νίκος Δένδιας άφησε αιχμές για το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή επιχείρηση απεγκλωβισμού στο Σουδάν. Η Ευρώπη κρίνεται από τη δυνατότητά της να αντιδράσει στις κρίσεις. Και σαν Ευρώπη, θέλω να πω ότι στην κρίση στο Σουδάν δεν έχουμε πάρει πολύ καλό βαθμό. Σύμφωνα με την πληροφόρηση του Υπουργείου Εξωτερικών, εκτιμάται ότι στο Σουδάν βρίσκονται εγκλωβισμένοι άλλοι περίπου 100 Έλληνες υπήκοοι με τις οικογένειές τους και συνεχίζεται η προσπάθεια για την απομάκρυνσή τους. Λοιπόν, οι εξέλιξεις στο Σουδάν είναι βεβαίως περίπλοκες. Δεν μπορούν να εξηγηθούν μέσα στον πολύ σύντομο τηλεοπτικό χρόνο. Ο κ. Παφλωράτος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως, κ. Παφλωράτο, είναι εξοχώς θετικό ότι υπήρξε μια άμεση ανταπόκριση και είδαμε ότι ήταν διεθνής και πολυεθνική. Φυσικά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κάθε λεπτό είναι αγωνιώδες. Αυτό έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα. Εσείς θα το προσεγγίσετε ολιστικά, παρακαλώ. Ναι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς εκεί υπάρχει ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ δύο μουσουλμάνων. Ηγητώρων, αν θέλετε, πολεμάχων, όπως όποια λέξη και αν θέλετε χρησιμοποιήστε, οι οποίοι μάχονται για την εξουσία, εφόσον η χώρα έχει συρρυκνωθεί, γιατί έχει αποσχιστεί το Νότιο Σουδάν, το οποίο ήταν το χριστιανικό, και υπέστη μια μεγάλη σφαγή ο πληθυσμός εκεί από τους μουσουλμάνους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν κανόνες, δεν έχει τηρηθεί μια ενιαία στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα από τα μειονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία ακόμη φορά, ότι όταν υπάρχει μια μείζωνα κρίση, η κάθε χώρα δρά προς ίδιον όφελος. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον να μπορέσουν να απελευθερώσουν αυτούς τους ανθρώπους που de facto είναι εχμάλωτοι κάτω, διότι βρίσκονται υπό άθλιες συνθήκες, τουλάχιστον να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς, είναι ένα μικρό υπόλοιμα της πάλε ποτέ ανθυρής κοινότητος ελληνικής κάτω στο Σουδάν, όπως ήταν και οι Αιγυπτιώτες Έλληνες. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απεγκλωβιστούν και τουλάχιστον να μην θρυνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Είδατε και οι Γάλλοι ότι δέχτησαν πυρά. Μένει να αποδειχθεί αυτή η κρίση τι διαστάσεις θα πάρει, διότι εμπλέκεται η Ρωσία, η οποία έχει επαφές και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Ο ΙΕ έχει σταματήσει να λειτουργεί κάτω, άρα υπάρχει εν τη γενέση της μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Mm-hmm. Και δυστυχώς πρόκειται να δούμε και νέες μεταναστευτικές ροές, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τραφούν κάτω. Δεν υπάρχουν καλλιέργειες. Μα βέβαια. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν νέα κύματα προς την Ευρώπη, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη ότι είμαστε εμείς μια από τις χώρες εισόδου. Και να μην το ξεχνάμε ότι όταν υπάρχει μια κρίση στην ευρύτερη περιοχή, ο κόσμος έχει την τάση να κινείται προς την Ευρώπη, ενώ οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Άρα είμαστε σε αναμονή να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Το μείζον είναι να σωθούν οι άνθρωποι μας, να σωθούν ανθρώπινες ζωές και βέβαια δεν εξαιρώ και τους γηγενείς, οι οποίοι υφίστανται αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Είναι τα μεγαλύτερα θύματα και υφίστανται τα επίχειρα του πολέμου. Είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, αδελφοκτόνος πόλεμος, και αυτοί οι πόλεμοι συνήθως είναι και οι πιο αιματηροί. Κύριε Παφλόρτο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς. Πάντως, το κρίσιμο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ακόμη μεγάλη κρίση, ναι, αποδεικνύεται πάρα πολύ. Συσκέπτεται. Αυτό είναι το βασικό. Και το δεύτερο βασικό είναι ότι θα έχουμε ευρύτατες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Μην ξεχνάμε ότι το Σουδάν συνορεύει με την Αίγυπτο, όπου οι αδελφοί μουσουλμάνοι περιμένουν. Συνορεύει με την Αιθιοπία. Συνορεύει στην υποσαχάριο Αφρική με τη Λιβύη. Και πάει λέγοντας, είναι στην καρδιά. Θα έπρεπε να πάρει μέρος, δηλαδή, λες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να συντονίσει, ώστε να μην πηγαίνει κάθε χώρα να παίρνει τους δικούς της και να φεύγει. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Είναι και πιο αργή διαδικασία όμως, έτσι. Έγιναν τάχιστα οι απεγκλωβισμοί, για να είμαστε ειλικρινείς. Στους πολεμάρχους, αλλά και για να μπορέσει να μην τρέχει τώρα επειδή οδέντριας, εδώ βέβαια χρησιμοποιήθηκε η στρατός, πολεμικές διαδικασίες. Το πήγα στην Αίγυπτο και πάει λέγοντας. Ήταν λογικό ενδεχομένως να γίνει από τα κράτη τα επιμέρους. Κρατάω και το δικό σου σχόλιο. Νέα φωτιά, νέα ανάφλεξη, νέα εστία. Λοιπόν, Νίκο Βελέκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σταμάτη Ζαχαρέ και εσένα. Βεβαίως τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη που ήταν μαζί μας. Φυσικά τον καθηγητή Παπαφλωράτο. Βεβαίως να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον κύριο Γιώργο Βλάχο, την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Το λέω για να ακουστεί. Και φυσικά στον κύριο Ομιλόπουλο, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Παιδιά, πάω να πω που είναι υποψήφιοι και μιλάτε από πάνω. Να ακουστούν οι άνθρωποι. Πείτε του μετά την καλή επιτυχία να την έχουν. Αλφα Θεσσαλονίκη. Ωραία, και Ανατολική Αττική ο κύριο Βλάχο. Με τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να προτρέψουμε να τους ψηφίσουν. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε κυρίες και κύριοι. Να σε καλά, Νίκο.
Θα είστε επανειδήν. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιτρέπουμε περαιτέρω ανάλυση και καλεσμένους που αγαπάτε και εκτιμάτε. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, αλλάξαμε σύνθεση, που λέει και ο Τάκης Χατζής. Συνεχίζουμε βεβαίως, διότι έχουμε και άλλες εξελίξεις και άλλες δηλώσεις να μας τροφοδοτήσουν και περαιτέρω. Να συστήσουμε τους καλεσμένους μας, γνωστούς και αγαπημένους. Ο Γιάννης Κουτσομίτης είναι μαζί μας, αρθρογράφος και αναλυτής. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Φυσικά η Αγγελική Ισπανού, η δημοσιογράφος αναλύτρια, άσχημα να πω και συγγραφέας. Δεν με αφήνει να το πω ποτέ, θα το πω σήμερα. Ορίστε, δεν της αρέσει να το λέω αυτό. Φυσικά, Αντώνης Παπαγιαννίδης μαζί μας, ο δικηγόρος, δημοσιογράφος, αγαπητός σας αναλυτής και δικός μας φυσικά. Και θα δούμε και τον κύριο Χρυσόγωνο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Προκειμένου... Α, εδώ τον έχουμε τον κύριο Χρυσόγωνο, τον πιάσαμε στη φάση που ετοιμάζεται. Μας ακούει για να μας πει και ένα γεια. Σε ετοιμότητα, κύριε Χρυσόγωνο. Χαίρετε. Ο καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γνωστός συνταγματολόγος. Λοιπόν, ελάτε να αρχίσουμε. Σας χρωστάμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις, αποσπάσματα από τις σημερινές εμφανίσεις και αναφορές των πολιτικών αρχηγών. Να ακούσουμε λοιπόν τι έλεγε νωρίτερα από το ΕΓΑΛΙ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε διχαστικό και επικίνδυνο, αναφερόμενος και στο ζήτημα της νάρκης, όπως είπε, της απλής αναλογικής. Στο Βερολίνο για να εξηγήσει τις θέσεις του στους Γερμανούς. Αυτός που φώναζε «Go back, Madame Merkel». Και δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω πραγματικά αν ο κύριος Τσίπρας είναι για γέλια ή για κλάματα. Ξέρω όμως ότι είναι διχαστικός, πιστός στον πολλακισμό του, απειλώντας και πάλι ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Υποκριτής της ηθικής, όπως έδειξε και η υπόθεση του Ευρωβουλευτή Γεωργούλη, αλλά και επικίνδυνος. Επικίνδυνος, αφού φρόντισε να αφήσει πίσω του την άρκη της απλής αναλογικής. Ποντάροντας πού? Στην ακυβερνησία. Αυτή η ενέργεια έγινε με σκοπό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Όμως τελικά βλάπτει την ίδια τη Δημοκρατία και υπάρχει ένας τρόπος μόνος να ακυρωθεί. Η ψήφος μας την 21η Μαΐου! Λοιπόν, να ακούσουμε παρακαλώ πολύ και κάτι πολύ χαρακτηριστικό όπως ανέφερε σήμερα στην ΚΟ ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος να πούμε ότι μέσα σε κλίμα συγκίνησης βεβαίως ανακοίνωσε ότι προς τιμή του Νεκτάριου Σαντορινιού θα είναι υποψήφιος βεβαίως στα Δωδεκάνησα. Η αναφορά του η σημερινή έχει να κάνει πάλι με την κυβέρνηση νικητών και ηττημένων. Εννοείται κατηγορηματικά ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε μια κυβέρνηση ηττημένων. Όπως λέει, παντού και πάντα οι κυβερνήσεις είναι οι κυβερνήσεις των νικητών και αυτό που σχολιάσαμε και νωρίτερα ήταν μία απάντηση και στα δικά του κορυφαία στελέχη μεταξύ άλλων. Και φυσικά το μήνυμα του είναι αυτό της αναγκαιότητας για αλλαγή. Για να το παρακολουθήσουμε. Να μεταφέρω σε όλους εσάς πολίτες της ΚΟ των Δωδεκανήσων, να μεταφέρω νέα για τον κύριο Μητσοτάκη, που φοβάται όσο περνούν οι μέρες και φτάνουμε στην κρίση του λαού, φοβάται πολύ και το δείχνει. Έρχεται λοιπόν η ώρα και η μέρα της αλλαγής. Έρχεται η μέρα που οι φωνές όλων θα ενωθούν. Έρχεται λοιπόν η ώρα όλες αυτές οι φωνές από άκρη σ' άκρη της χώρας να ενωθούν και να πούν δύο λέξεις. Ως εδώ. Ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Με την αδικία, με την εσκροκέρδεια, με την αναξιοπρέπεια. Δεν πάει άλλο. Στο Βερολίνο για λοιπόν, να... ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα από το Αγρίνιο εξαπέλυσε δημέτωπη επίθεση, όπως κάνει βεβαίως σε όλες τις εμφανίσεις. Σε κάθε περίπτωση αναφέρθηκε σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια, και κατέληξε ότι τελικά οι πολίτες δεν πρέπει να ψηφίσουν ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Για να τον ακούσουμε. Απέναντι λοιπόν στα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης επιστράτευσε από τη μεγάλη του αγωνία μέχρι τον Καρατζαφέρη για να του μαζέψει μερικούς ψήφους και το σκιάχτρο του κύριου Τσίπρα λέγοντας «Προσέξτε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία». Και απαντάμε και από το Αγρίνιο «Ψηφίστε ΠΑΣΟΚ για να φύγουν και οι δύο». Και ποιος θα έρθει. Και θα την κάνουμε βεβαίως όλη αυτή τη συζήτηση. Να ξεκινήσω με τον Γιάννη Κουτσομίτη για μια πρώτη δική του τοποθέτηση. Παρακαλώ. Ναι, νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε πλέον στην τελική ευθεία,
φαίνεται ξεκάθαρο ότι θα έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις διακυβέρνησης. Τα ζητήματα που μας απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα, το πολύ οδυνηρό δυστύχημα στα Τέμπη, πριν ήταν οι παρακολουθήσεις, η περίπτωση Πάτσι και άλλα γεγονότα, θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα και πλέον νομίζω ότι μπαίνει σε πρώτη μοίρα το ζήτημα ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει τα ηνία της χώρας το επόμενο διάστημα. Και εκεί νομίζω θα κριθεί και το ζήτημα της αυτοδυναμίας ή μη αυτοδυναμίας, αν θα συρρυκνωθούν τα μικρότερα κόμματα. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο ουσιαστικά προτάσεις. Η μία πρόταση είναι η ξεκάθαρη, βλέπω ότι είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Ψηφίστε με, θέλω αυτοδυναμία, μόνος μου, θα συνεχίσω, θα κάνω και περισσότερα, θα αυξήσω τους μισθούς, θα βελτιώσω το ΕΣΥ και τα υπόλοιπα που έχει πει. Και η άλλη πρόταση είναι του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα κάνουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Εκεί τώρα αρχίζουν οι αστερίσκοι, διότι στην προοδευτική διακυβέρνηση ενδεχομένως τίθεται μέσα και ο κύριος Βαρουφάκης με το πρόγραμμα Δήμητρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει δεν δέχομαι τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η πρόταση του κυρίου Τσίπρα είναι θολή και δεν είναι αρκετά πιστική ή τουλάχιστον εύληπτη στο κοινό όπως είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Πάντως δεν ακούω να συμπεριλαμβάνει, αγαπητέ Γιάννη Κουτσομίτη, καθόλου πρόταση Πασόκ. Εκεί θεωρείς ότι δεν υφίσταται ουσιαστικά πρόταση. Μιλάμε για το δίπολο των δύο μεγάλων, μεγαλύτερων κομμάτων. Έχει τη διακριτή του αυτή τη στιγμή θέση, αλλά δεν είναι μια πρόταση που μπορεί να στηθεί γύρω του μια πρόταση διακυβέρνησης. Αναγκαστικά αυτή τη στιγμή και λόγω δημοσκοπήσεων είναι μια συμπληρωματική δύναμη αν θα θελήσει να συμμετάσχει σε μια διακυβέρνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μία από τις δύο προτάσεις κυρίαρχες για τη διακυβέρνηση της χώρας. De facto αυτή τη στιγμή ρεαλιστικά είναι η μία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και η άλλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι δύο προτάσεις είναι. Ωστόσο την επόμενη μέρα καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι εκεί και φιλοδοξία, ανεξάρτητα τώρα θα βγάλουμε το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, το συζητήσαμε διεξοδικά στο πρώτο μέρος. Βεβαίως εννοείται ο καθένας σας μπορεί να αναφερθεί σε ό,τι επιθυμεί, γι' αυτό εξάλλου είστε εδώ για να σας ακούσουμε αναλυτικά. Είναι πάντως ένας παράγοντας ο οποίος φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, να επιβάλλει, εν πάση περιπτώσει, να μπολιάσει εν πωλής με αξιώσεις όμως το πρόγραμμά του, να μην συρθεί εφόσον συνεργαστεί από οποιαδήποτε μεγαλύτερη δύναμη, όποια από τις δύο και αν είναι αυτή. Και σε κάθε περίπτωση τελικά να επιβάλλει πρόσωπα. Γιατί το να προτείνουμε και να συζητήσουμε πρόσωπα όταν εκ προημίου αποκλείεις δύο, σημαίνει ότι στην πράξη επιβάλλεις. Τι είμαι, λες, Γιάννη Κουτσομίτη, και θα πάμε μετά στην εκλογική σπουδή. Σε ένα ομαλό πολιτικό σύστημα θα μπορούσε το Πασόκ να παίξει αυτό που λέγεται στο εξωτερικό ρόλο του Kingmaker. Να είναι το κόμμα το οποίο θα επιλέξει ίσως και τον πρώτο ή τον συγκυβερνήτη. Θα μπορούσε να είναι και ο δεύτερος. Όμως με την σύστημα της ενισχυμένης αναλογής στις δεύτερες εκλογές, αυτό είναι, αποκλείεται εντελώς. Από εκεί και πέρα έχει υπάρξει τόσο αρνητική σχέση και τόσο αρνητικό κλίμα τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά τον Αύγουστο, με το ζήτημα των παρακολουθήσεων και τις εκατέρωθεν κατηγορίες και τα ζητήματα τα οποία έχουν αναφερθεί, που θεωρώ αυτή τη στιγμή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τις δύο πλευρές, ιδίως από την πλευρά του Πασόκ, να δεχθεί να συγκυβερνήσει με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το έχουν δηλώσει εξάλλου απερίφραστα ότι δεν θα συμμετάσχουν σε καμία περίπτωση σε μια κυβέρνηση είτε με τον κύριο Τσίπρα είτε τον κύριο Μητσοτάκη. Τι θα γίνει όμως μετά τις δεύτερες εκλογές? Θα γίνει αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, ότι μετά αλλάζουν όλα και μπορεί να τεθούν σε νέα βάση? Θεωρώ ότι το Πασόκ θα έχει εσωτερικές τριβές και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, δυστυχώς, το Πασόκ έχει αυτή τη στιγμή είναι τριχοτομημένο. Όπως το ακούμε από τους φίλους στο Πασόκ, υπάρχει μια μερίδα που θα έβλεπε υποπροϋποθέσεις μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, μια άλλη μερίδα που θα έβλεπε ενδεχομένως μια συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει μια άλλη μερίδα που θέλει το Πασόκ να μείνει στην αντιπολίτευση, να δυναμώσει ακόμη περισσότερο και να παίξει έναν πιο επικοδημητικό ή σκληρό ρόλο στην επόμενη αντιπολίτευση. Εκεί θα είναι πολύ δύσκολο τι θέση θα επιλέξει τελικά ο κ. Ανδρουλάκης από όλα αυτά. Για να ακούσουμε και την Αγγελική Σπάνου, παρακαλώ. Αν αυτά ήταν τα highlight του προεκλογικού λόγου των τριών πολιτικών αρχηγών της ημέρας, απλώς επιβεβαιώνεται ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ επιλεκτική, πάρα πολύ ανούσια, πάρα πολύ απογοητευτική προεκλογική αντιπαράθεση. Δεν κινητοποιεί αυτός ο λόγος, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Νομίζω ότι είμαστε βαρετοί και εμείς που καλούμαστε να συζητήσουμε για τόσο βαρετά πράγματα. Είναι τα συνήθεια. Μην τα ακούτε αυτά εσείς, κυρίες και κύριοι, βαρετά, βαρετά. Και αλλάξτε εδώ, θα μείνετε. Πολύ φθαρμένα μοτίβα της πόλωσης, πολιτικοί αρχηγοί που απευθύνονται στο ήδη πεισμένο φανατικό τους ακροατήριο και προσπαθούν να το συσπυρώσουν κλπ. Νομίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας θα γίνουν λίγο πιο ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια επικρατείας, τα οποία σε επίπεδο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό έχουν αξία. Και εκεί βάζουν τα δυνατά τους και τρεις πολιτικοί αρχηγοί για να κάνουν εκπλήξεις, οι οποίες δεν θα είναι απλώς τηλεοπτικές εκπλήξεις, αλλά θα είναι λίγο πιο σημαντικές. Και γιατί θα παρουσιαστούν και προγράμματα συνοπτικά. Την Τετάρτη είναι η μέρα του κ. Μητσοτάκη, την Πέμπτη του κ. Τσίπρα και προς τέλος της εβδομάδας του κ. Ανδρουλάκη. Τώρα, βέβαια, μην το προεξοφλήσουμε ότι θα γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση όταν μπουν τα προγράμματα στο τραπέζι, γιατί λέγαμε με τον Παπαγιαννίδη πριν μπούμε ότι έχουν και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν δώσει πολύ μεγάλη σημασία στους δημόσιους υπαλλήλους. Υπόσχονται και δύο αυξήσεις. Δεν θυμάμαι ποιος λέει περισσότερα, 10% ο Τσίπρας σίγουρα. 25% λέει ο Μητσοτάκης. Την τετραετία όμως και τα λοιπά, ναι. Αλλά ο Τσίπρας έχει μέσα και την ΑΤΑ, μην το ξεχνάμε αυτό που το κάνει ακόμα πιο έτσι spicy, όλα αυτά ενώ γνωρίζουμε ότι θα μπουν κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας από το 2024, ξανά όλο αυτό μαζί, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πάει στον ιδιωτικό τομέα, μου λέγει ο Παπαγιαννίδης και σωστά ότι μάλλον υπό την επιρροή του Νίκου Χρυσοδουλάκη είναι λίγο πιο σοβαρός, έχει πάει στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς βεβαίως να μας εξηγεί σαφώς πώς οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες, θα βρουν αυτόν τον τρόπο να κάνουν αυτές τις αυξήσεις, αλλά τουλάχιστον δεν έχει μιλήσει για το δημόσιο. Πάντως, αν μετακινηθεί η συζήτηση στα προγράμματα και δείξουν και κάτι με τα ψηφοδέλτια επικρατείας, εκεί μπορεί να αποκτήσει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον και λίγο μεγαλύτερο νόημα. Γιατί ναι, αυτά που ακούσαμε τώρα. Αυτά που ακούσαμε τώρα. Καλά, δεν συζητάω και τους 430.000 νέους ψηφοφόρους 17-21 χρονών. Ελπίζω να μην έχουν ακούσει τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν έχουν. Ας και πάνε να ψηφίσουν. Δεν συζητάμε για αυτούς, αλλά και οι υπόλοιποι. Με τα σημερινά νομίζω ότι μπορεί και να έχουν κοιμηθεί ήδη. Αντώνη Παπαγιαννίδη, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω παραπέμποντας σε Ντίνο Ηλιόπουλο. Επειδή φοβόμουν να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τι ωραία που το είπες. Καλύτερα και από την original εκδοχή. Παρακαλώ. Εκεί βρισκόμαστε και νομίζω ότι εκεί θα κοιμηθούμε. 29 μέρες είναι. Εντάξει, μια ζωή έχουμε. Θα περάσουν και αυτές. Ναι, είναι 29 και είναι τα τριήμερα και είναι τι θα κάνει η Σακελαροπούλου για να δεχθούν οι υπερήφανοι πολιτικοί αρχηγοί να συζητήσουν και μετά είναι άλλες 30 μέρες και μετά είναι άλλα τριήμερα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα περάσει. Έχεις μαγνητήσει την Αγγελική Σπανού και στα παράθυρα δεν μας βοηθάει αυτό. Να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν κοιτάξατε τα παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Υφολογικό. Σχεδόν θέμα χρωματολογίας. Ο Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή έχει κλειδώσει τον εαυτό του στο κλουβί που λέγεται αυτοδυναμία και έχει πετάξει με πολύ μεγάλη προσοχή το κλειδί μακριά, να μην μπορεί να βγει. Τώρα πώς θα τα καταφέρει θα δούμε, αλλά πολιτικός αρχηγός είναι. Έχει παντών καθαρό μπλε. Μπλε και άσπρο. Τα χρώματα της σημαίας. Άντε μπράβο. Τελεία. Ο Τσίπρας, από ό,τι πρόσεξα, έχει πίσω του πλάτη το κόκκινο, αρκετό κόκκινο, αλλά αριστερά και δεξιά έχει πράσινο. Και αν σκύψει κανείς λιγάκι, θα δει και αριστερά έχει κάποιο φούξια, είναι μόβ, είναι κάτι της. Η πολυσυλλεκτικότητα, αλλά κυρίως προσέξτε το πλακάτο κόκκινο και το ισχυρό αριστερά και δεξιά πράσινο. Ο Ανδρουλάκης, έβαλα και τα γυαλιά μου κάποια στιγμή για να είμαι ειλικρινέστερα σαφής, έχει πάρει το παλιό καλό πράσινο του Πασόκ, αλλά και εκεί αν προσέξεις, και προς τα κάτω και πλάγια, υπάρχει και μια τίντα από κάποιο ρομπό. Δεν είναι τυχαίο, λες. Πιστεύω λοιπόν ότι οι καλοί αυτοί άνθρωποι, γιατί αυτοί, σε αυτούς τους τρεις θα παιχτεί, ψέματα λέω, αυτοί οι τρεις πιστεύουν ότι σε αυτούς θα παιχτεί. Πιστεύω ότι πάρα πολύ θα παιχτεί στις παρανοϊκές τοποθετήσεις του Γιάννη Ένανη, προσοχή, Βαρουφάκη, που όσο περισσότερα ακραία πράγματα λέει, τόσο βλέπω να ανεβαίνει το πρόβλημα. Και το καταλαβαίνει και το ανατροφοδοτεί, βεβαίως. Και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και πιο παγώνι και πιο ακραίες τοποθετήσεις. Το παγώνι του παγωνιού, έτσι, όχι το παγώνι πάγω. Και τα σκοτεινά πράγματα που θα συμβούν στην δεξιά, εκτός αν φαγωθούν τόσο πολύ
λόγω του υπερφύελου εγώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δεν κάνουν τίποτε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα ζήσουμε είναι, η Αγγελική μου έκοψε το γρασίδι κάτω, τα πόδια όπως λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, σε πλειοδοσία, 25% αυξήσεις σε 4 χρόνια, φέτος θα έχουμε ανάπτυξη κατ' εμέ 2,3 και έχουμε το carry over, μας κουβαλάει το κύμα του 9% και του 6% τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια πριν είχαμε καταρρεύσει, αλλά εντάξει αυτό είναι άλλο, δεν το θυμάται κανείς. Αλλά με 2,3%, 2,2% ρυθμό ανάπτυξης να τάζεις 25% πραγματικά και να είσαι υπεύθυνος είναι εντυπωσιακό. Ο Τσίπρας σου λέει κάτι ένα λεπτό, 10%. Έτσι, γιατί αμέσως, πρώτη χρονιά, front loaded, όπως υποθέτω θα το λένε στις συσκέψεις τους. Και ο Ανδρουλάκης όντως είπε αυτά είναι δημόσιος τομέας. Αλλά ο Τσίπρας έχει και την Άτα. Μην το υποτιμάς αυτό. Εντάξει λοιπόν. Το ξαναλες, έχει τίσει όσοι εδώ. Η Αγγελική θέλει να με ξεβρουστιάσει την προηγούμενη πριν έξω στις Κουίνκες. Ότι υπάρχουν υπέροχες μνήμες στους παλαιότερους στην οδό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο 120 κάτι νομίζω, ένας ένθερμος υποστηρικτής του Ανδρέα Πανδρέου είχε δώσει ένα μεγάλο διαμέρισμα, τρίτος όροφος, που η τύχη ήταν βαμμένη πράσινη, το πράσινο της Ανδρουλάκη, το σωστό. Τα ωραία χρόνια. Και εκεί σχεδιαζόταν το πρόγραμμα του Πασόκ. Και εκεί πήραν λοιπόν το πρόγραμμα του Μητέρα, βρήκανε την έννοια της αυτόματης θερμαριθμικής αναπροσαρμογής. Και τα λιγορούμεθα μέχρι σήμερα. Και το ιταλικό σκάλα μόμπιλε. Εντάξει, γίνανε διάφορα τρομακτικά πράγματα στον πλανήτη, αλλά οι άνθρωποι θυμόμαστε αυτό. Τελευταίος όμως ο Ανδρουλάκης είπε: εγώ είμαι υπεύθυνος. Δεν θα επιβαρύνω το δημόσιο χρέος. Δεν θα γυρέψω πρόσθετο δανεισμό. Αλλά... οπότε παρακαλώ πάρα πολύ τον ιδιωτικό τομέα να ξυλωθεί και να δώσει καλύτερους μισθούς. Τριετίες και όλα τα καλά. Πώς αυτά θα βγουν πέρα, εντάξει. Θα πάνε. Καλά. Και η επόμενη μέρα είναι η άλλη μέρα. Προηγήθηκαν οι εκλογές κατά περίπτωση. Κύριε Χρυσόγονο, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε και εσάς, παρακαλώ. Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι δεν είμαι υπερκομματικός καθηγητής. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως και έχω την αίσθηση και ελπίζω να το ανέφερα στην αρχή. Να το σημειώσουμε και στον τίτλο σας, παρακαλώ. Είναι σχεδόν γνωστό. Παρακαλώ. Δύο παρατηρήσεις επιτρέψτε μου. Πρώτον, για αυτό που είπε ο κ. Κουτσομίτης, ότι έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις εξουσίας. Φοβάμαι ότι δεν πρόκειται για δύο διαφορετικές προτάσεις εξουσίας. Πρόκειται για μία και την αυτή πρόταση εξουσίας, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση εξουσίας είναι στην ουσία μία από τα ίδια του πελατειακού κράτους, του πελατειακού συστήματος, το οποίο το καλλιέργησαν και το εκμεταλλεύτηκαν και οι δύο, ο καθένας στη δική του τετραετία. Και το οποίο θέλουν να το ανανεώσουν προς ίδιον όφελος. Αυτό όμως δεν δίνει καμία προοπτική στη χώρα. Και θα έρθω σε αυτό που είπε ο κ. Παπαγιαννίδης, ότι μειώνεται η ανάπτυξη φέτος, θα μειωθεί μάλλον σε περίπου οριακά επίπεδα. Αυτό είναι αλήθεια βέβαια. Το χειρότερο είναι ότι έχει αρχίσει μία εκτόξευση από τα προηγούμενα χρόνια που πηγαίνει και φέτος σε πολύ επικίνδυνο σημείο, του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Και αυτό, ξέρετε, είναι ο πιο σημαντικός δείκτης για την οικονομία της χώρας. Διότι τα δημοσιονομικά μπορεί να είναι το τι χρωστάει η Μπάρμπα στον Κουτσομίτη και ο Κουτσομίτης στη Σπανού και αντιστρόφως. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όμως είναι συναλλαγές μας με το εξωτερικό, δηλαδή τι χρωστάμε όλοι μαζί στην κυρία Μέρκελ που λέγεται σήμερα στον κύριο Σόλτς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα πρόκειται για μια ανάπτυξη με πύληνα πόδια η οποία έγινε στα τελευταία δύο χρόνια και θα γίνει και φέτος. Τι καλύτερο όμως θα μπορούσε να γίνει, θα ρώτα για κάποιος, κύριε Χρυσόγονο, με την έννοια ότι έχουμε περάσει την πανδημία, έχουμε περάσει έναν πόλεμο, είμαστε σε μια φάση διαχείρισης μιας κρίσης, η οποία τουλάχιστον στο ενεργειακό έκατσε καλύτερα, για να το πω απλά, όπως θα το λέγαμε, σε σχέση με αυτό το οποίο φοβόντουσαν άπαντες. Τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει, με την έννοια ότι διεθνώς το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει, αν όχι ύφεση, εν πάση περιπτώσει, μια πάρα πολύ μεγάλη επιβράδυνση για ένα περίπου 90% των χωρών. Να δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ. Μισό. Τι θα πει διεθνώς το πρόβλημα είναι τεράστιο. Άλλες χώρες έχουν πλεόνασμα στις συναλλαγές τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Άλλες χώρες έχουν έλλειμμα. Η Ελλάδα είχε φτάσει
το 2010 ναι. να έχει ένα τερατώδες έλλειμμα. Περίπου 15% του ΑΕΠ ήταν το έλλειμμα στις συναλλαγές μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό στα χρόνια των μνημονίων μηδενίστηκε περίπου, με βίαιο τρόπο. Δηλαδή με τη συμπίεση ουσιαστικά της κατανάλωσης προς τα κάτω, όχι με την αύξηση της παραγωγής, με τη συμπίεση της κατανάλωσης. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι και λέμε θα μπορέσουμε να καταναλώσουμε περισσότερο. Για να καταναλώσουμε περισσότερο όμως, κατά τρόπο βιώσιμο μακροπρόθεσμα, θα πρέπει και να παράγουμε περισσότερο. Για να παράγουμε περισσότερο, θα πρέπει να αποδομήσουμε το πελατειακό σύστημα και το πελατειακό κράτος. Με τα ρουσφέτια, με τις καθυστερήσεις τις τραγικές στην απονομή της δικαιοσύνης, με τις τραγικές ασάφειες στην νομοθεσία, με την πολυνομία, την κακονομία που έχουμε, με τις νοοτροπίες που υπάρχουν γενικότερα και στην κοινωνία μας, όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, του «δώσ' μου για να σου δώσω» σε μια ανταλλακτική σχέση. Όλα αυτά βαίνουν να περιγράφουμε την Ελλάδα πολλών, πολλών, πολλών δεκαετιών. Την Ελλάδα της μεταπολίτευσης σίγουρα θα έλεγε κάποιος, ας μην το πιάσουμε και προηγουμένως. Κυβερνήσεις εντωμεταξύ όλη αυτή την περίοδο ήταν κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, συνδυασμοί και φυσικά και μια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που αυτή δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, να τελειώνουμε με τις νοοτροπίες τύπου Μαυρογιαλούρου. Mm. Ο υπόλοιπος κόσμος προχωράει, εμείς μένουμε στάσιμοι ή πηγαίνουμε και προς τα πίσω. Ωραία. Το 1990, όταν έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ, όλα τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης είχαν χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από την Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα είναι πίσω από όλους πλην Βουλγαρίας και Ρουμανίας και αυτοί θα μας περάσουν σε μερικά χρόνια γιατί έχουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Κοντά μας, δίπλα μας, ο ίδιος λαός, Έλληνες, στην Κύπρο, παράγουν ένα κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο είναι τουλάχιστον 30% ψηλότερο από ότι είναι το ελληνικό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι εκεί το κράτος το οργάνωσαν οι Άγγλοι απεικιοκράτες, ενώ εδώ το οργανώσαμε οι περήφανοι Έλληνες. Εντάξει, λοιπόν, και εμείς πρέπει... μπορούμε να κάνουμε κάτι, κάτι έχει πάει λάθος. Και εδώ λοιπόν το ερώτημα. Προφανώς η επόμενη μπορούμε. Τετραετία προφανώς με μια μπορούμε. Κυβέρνηση συνεργασίας θα δώσει αυτό το έναυσμα για μια καλύτερη Ελλάδα, όπως εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να είναι, όπως δεν έχει επιτευχθεί, χτίζεται λιθαράκι το λιθαράκι, βηματάκι το βηματάκι όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασίας θα καταφέρει καλύτερα? Αυτό είναι το ερώτημα. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις ή οι ονοί μονοκομματικές, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ακριβώς μονοκομματική, αλλά η ΑΝΕΛ ήταν ένα παρακολούθημα, τέλος πάντων, ιδιαίτερο εντελώς. Λοιπόν, αυτές οι κυβερνήσεις απέτυχαν, κατά τη γνώμη μου. Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μήπως δουλέψει καλύτερα. Άρα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δούμε, παρακαλώ πολύ, έτσι για να τροφοδοτήσουμε, όπως συνηθίζω να λέω, περαιτέρω και το διάλογό μας και τις πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις σας. Τι ακριβώς έχει πει τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Βαρουφάκης, ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Έντμαν, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ τις προάλλες, που βλέπουμε και το ζητάμε ήδη, ότι κουβεντιάζουν για ένα ενδεχόμενο νέο κλείσιμο των τραπεζών και τι θα σημαίνει αυτό και ποια θα μπορούσε να είναι η αντιμετώπιση και ποιο το οικονομικό σύστημα που θα χρησιμοποιούσαμε? Παρακαλώ. Το σύστημα, Δήμητρα, μπορεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στο οποίο πολύ εύκολα και με μικρό κόστος χτίζεται το εθνικό νόμισμα, αν το χρειαστείς. Μετά τις δηλώσεις για ανατίναξη των τραπεζών, το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη δυναμητίζει το πολιτικό σκηνικό, αναβιώνοντας ένα μήνα πριν τις κάλπες μνήμες του 2015 με το περίφημο Plan B του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη για τη μετάβαση στη δραχμή και το παράλληλο ηλεκτρονικό νόμισμα πληρωμών στο δημόσιο. Ξανακλίνοντας τις τράπεζες με την προοδευτική συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ Βαρουφάκη, όπως ήδη απειλεί ο εκ νέου δυνάμει κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να περιμένουμε είναι η επενδυτική βαθμίδα. Βλέπουν το ΜΕΡΑ25 συμμαχία για τη ρήξη, όχι μόνο θα είμαστε στη Βουλή, αλλά θα είμαστε ιδιαίτερα ενισχυμένοι στη Βουλή. Αρχίζουν τη γνωστή μαύρη προπαγάνδα. Θα κλείσετε τις τράπεζες, θα τεινάξετε στον αέρα τη χώρα. Η Δήμητρα δοκιμάζει έντονα το σχέδιο της κυβέρνησης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25. Κατηγορηματικά αρνητικά απαντά το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης σε οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ούτε θα κλείσουμε, ούτε θα ανατινάξουμε τις τράπεζες. Καταρχάς δεν υπάρχει παράλληλο νόμισμα. Το σχέδιο Δήμητρα λειτουργεί εντός το ευρώ. Όπως αναφέρουν από το ΜΕΡΑ25, η Δήμητρα θα πατήσει πάνω στην πλατφόρμα του gov.gr, θυμίζοντας ότι είχαν καταθέσει στη Βουλή την πρότασή τους ήδη από το 2020. Λοιπόν, αναφορικά με το ζήτημα αυτό, είχαμε έτσι και μία απάντηση με μαντινάδα style από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ΕΓΑΛΕΟ, για να την ακούσουμε και αυτή. Μπορεί για παράδειγμα να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και αύριο να δουν Πρωθυπουργό Τσίπρα και Υπουργό Οικονομικών
το Γιάννη Βαρουφάκη με έναν νι. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν είναι για γέλια. Ο τελευταίος δεν κρύβει ότι θέλει και πάλι να ανατινάξει τις τράπεζες. Μόλις προχθές διάλεξε και νόμισμα, μόλις μας βγάλει από το ευρώ. Πώς το βάφτισε? Δήμητρα. Δήμητρα. Έτσι λοιπόν στην Κρήτη που ήμουνα, άκουσα και την πρώτη μαντινάδα. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι, ζήτησε τα ρέστα σου από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Θέλω να σας πω. Λοιπόν, Γιάννη Κουτσομίτη, είναι ένα θέμα το οποίο, δηλαδή, αυτά τα οποία συζητούσαμε τότε, κλεισίματα τραπεζών κτλ., ήταν ένα δράμα το οποίο είχαμε βιώσει στο πετσί μας. Δηλαδή, εικόνες τις οποίες έχουν πλέον ακολουθούν το DNA μας, έχουν γραφτεί μέσα μας ως Ελλήνων και πλέον μπορούν να αποτελέσουν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και με τέτοιους όρους. Και το λέω και με έναν προβληματισμό αυτό. Γιάννη. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκει την ευκαιρία τώρα με αυτή την φρασιολογία του Γιάννη Βαρουφάκη να δημιουργήσει αυτό που λέγανε και στην Βρετανία πριν λίγα χρόνια, το Project Fear, δηλαδή να ενσπείρει έναν φόβο, θα λέγαμε, στη μεσαία τάξη, στο μεσαίο χώρο, ότι ενδεχομένως αυτή η προοδευτική κυβέρνηση την οποία ευαγγελίζεται ο κύριος Τσίπρας θα περιλαμβάνει και τον κύριο Βαρουφάκη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, με σκέψεις για άλλο νόμισμα, για κλεισίματα τραπεζών κτλ. Διότι είναι ακόμη νοπό το 2015, οι πολίτες θυμούνται πάρα πολύ καλά τι έζησαν και κανείς δεν θέλει. Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων της μεσαίας τάξης κυρίως δεν θέλουν να τα ζήσουν. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν οι νέοι, οι οποίοι κάποιοι τώρα είναι ψηφοφόροι και τότε ήταν 10 χρονών, 11, και θα ψηφίσουν, που όλα αυτά φαντάζουν ηρωικά, αντιστασιακά και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να ανατρέψει το παγκόσμιο σύστημα, τον καπιταλισμό κτλ. Η αλήθεια είναι όμως ότι η χώρα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα από το 2015. Και με τον κύριο Τσίπρα βγήκαμε από τη σκληρή επιτήρηση. Είμαστε τώρα όμως ακόμη σε μια επιτήρηση. Δεν έχουμε πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Θα την πάρουμε εάν τηρήσουμε, όπως είπε η Standard & Poor's, τις ίδιες πολιτικές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των μεταρρυθμίσεων. Mm-hmm. Και θα πρέπει να υπάρξει και μια, θα έλεγα, σοβαρή αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. Κάποια ανέφερε ο κ. Χρυσόγονος, εγώ δεν συμφωνώ σε πολλά από αυτά, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα έλλειψης παραγωγικότητας. Ένα ζήτημα, ας πούμε, που υστερούμε πάρα πολύ είναι, ας πούμε, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα είναι υστερεί πάρα πολύ σε παραγωγικότητα από τον τομέα άλλων χωρών, Ισπανίας, Ιταλίας, καλά να μην αναφέρω Ολλανδία κλπ. Άρα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ζητήματα που μπορούμε να βοηθήσουμε την ιδιωτική οικονομία να γίνει πιο παραγωγική, ώστε έτσι να έρθουν καλύτεροι μισθοί, διότι δεν θα έρθουν. Πώς αργήσουμε όμως έτσι, Γιάννη Κουτσομίτη, εδώ πέρα όλοι έχουν υποσχεθεί καλύτερους μισθούς. Το μοντέλο της αυξήσεως των μισθών με διοικητικές πράξεις υπουργών το δοκιμάσαμε τη δεκαετία του 80 και απέτυχε παταγωδώς. Παγκοσμίως οι μισθοί ανεβαίνουν όταν ανεβαίνει η παραγωγικότητα και το ΑΕΠ. Κάτι τέτοιο πρέπει να δούμε και τώρα και έχουμε και άλλα ουσιαστικά προβλήματα όπως είναι η συρρήκνωση του πληθυσμού, η μείωση της, δεν υπάρχει εργατικό προσωπικό, πολλές επιχειρήσεις ψάχνουν εξειδικευμένους ανθρώπους και δεν βρίσκουν. Άρα αντί να συζητήσουμε τα ουσιαστικά προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία, συζητούμε για βάζουμε το κάρο πριν από το άλογο ουσιαστικά. Πάντως, Αγγελική Σπανού, σε όλο τον προβληματισμό, να πούμε ότι ίσως είναι και εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης, και αυτό το λέγατε βεβαίως και νωρίτερα, δεν κρύφτηκε, δεν προσπάθησαν να μαζέψουν, ας πούμε, δηλώσεις οι οποίες αμέσως πυροδότησαν όλη τη συζήτηση, όπως αυτό που είπε καταρχάς ο κύριος Έντμαν, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ότι ναι, μπορεί και να κλείσουν οι τράπεζες, αλλά εμείς θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Αντιθέτως, το πήρε, το έκανε παντιέρα ρόσα, το ξαναέφερε μπροστά στην επιφάνεια και στην δημόσια συζήτηση και να είμαστε σήμερα. Και πώς αυτό βεβαίως δίνει και επιχειρήματα και στον Κυριακό Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρο ως προς το τι θέλει να πετύχει. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι παραπλανά τους ψηφοφόρους του. Το ερώτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι το εξής. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κτλ., ποια είναι η θέση τους εναντί αυτού του προγράμματος και εν τέλει όταν ψηφίζει κανείς ΠΑΣΟΚ, μήπως του έρθει από την πίσω πόρτα ή ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Βαρουφάκης. Και θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση μιλώντας για επενδυτική βαθμίδα.
για καλύτερους μισθούς και προσέλκυση επενδύσεων. Mm-hmm. Και το ερώτημα που έχω εγώ είναι, πιστεύουμε ειλικρινά ότι θα έρθουν επενδυτές στη χώρα όταν απειλούμε ότι θα κλείσουμε το τραπεζικό μας σύστημα ή ότι θα τυπώσουμε ένα πρόγραμμα, ένα νόμισμα το οποίο θα λέγεται Δήμητρα? Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Λοιπόν, προφανώς ακούσαμε και έχει και ενδιαφέρον. Το είχα προγραμματίσει για αργότερα, αλλά η αξία παραμένει. Ο Αλέξης Πατέλης, κυρίες και κύριοι, ο σύμβουλος των οικονομικών του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στην Αθηνά σε ακρίβεια για το One Economy σήμερα το μεσημέρι και απάντησε για το ίδιο θέμα. Οπότε, ναι, το εντάσσω στο ερώτημα που σου έκανα πριν, Κυλική. Ναι, για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ καλά νέα αυτά. Προφανώς μπορεί να συσπυρώσει ξανά το αντισύριζα μέτωπο, να επαναφέρει τον εφιάλ του 2015, να ισχυροποιήσει την επιχειρηματολογία της για τον κίνδυνο πολιτικής τερατογέννησης, όπως ορίζει την προοδευτική διακυβέρνηση, που είναι νεφελώδες ακόμα ως προς το σχηματισμό της και την προοπτική της και όλα αυτά. Έχει όμως σημασία να δούμε, όχι να αναλύσουμε λογικά πράγματα που είναι παράλογα, αλλά να δούμε αυτή η μαγική σκέψη που εκφράζει ο κύριος Βαρουφάκης, αν έχει κοινό. Και εγώ πιστεύω ότι έχει κοινό. Και επειδή γίνονται πολλές παρεξηγήσεις μέσα σε μια περίοδο μεγάλης πόλωσης και φανατισμού κτλ., να κάνω μια δήλωση φρονημάτων και να πω ότι εγώ ψήφισα ναι στο δημοψήφισμα, αρθρογράφησα υπέρ του ναι, ήμουν με το όνομα των ηττημένων δηλαδή. Πήρα μέρος σε πολιτικές εκδηλώσεις, έκανα τα πάντα κτλ. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ το φαινόμενο του πώς το όχι, κόντρα στο ρεύμα που διαμόρφωναν τα μέσα ενημέρωσης, πήρε τόσο μεγάλο ποσοστό. Δεν γέλασα ποτέ με τους ανθρώπους που χώραμε στο Σύνταγμα. Δεν τους λιδωρώ, δεν τους θεωρώ ανόητους. Δεν. Προσπαθώ να τους καταλάβω. Και προσπαθώντας να τους καταλάβω, καταλαβαίνω και τώρα ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει κοινό. Και αυτό που λέει, αυτό το που εμάς μας φαίνεται μεταφυσικό, ανορθολογικό, κάτι σαν παραμύθι, έχει μέσα του μια παρηγοριά. Και έχει μια παρηγοριά γιατί πατάει σε μια πραγματική βάση. Δηλαδή, ο Βαρουφάκης, όταν επιτίθεται στις τράπεζες, επιτίθεται σε ένα σύστημα αδίστακτο, ανελέητο και ληστρικό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι σε πλανητικό επίπεδο, αλλά είναι και σε εθνικό επίπεδο. Οι τράπεζες είναι τοκογλυφικές, δεν δίνουν επιτόκιες καταθέσεις, μας παίρνουν λεφτά για οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε από μια απλή μεταφορά, οτιδήποτε κτλ. Έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήμα του ελληνικού λαού, δίνουν υπέρογκα δάνεια σε κόμματα, πολιτικούς, μεγαλομιντιάρχες κλπ. Καταπέσει, δεν θα μπορούσε να στηθεί πουθενά όλο αυτό το δόμα, αλλά καταλαβαίνω ότι λες όλα ναι, αυτά. Ναι, αλλά έχουν λοιπόν δώσει και δίνουν και ακόμα θαλασσοδάνεια απίστευτα σε μεγαλοσχήμονες, σε πολιτικούς, σε κόμματα, ξαναλέω, σε μεγαλομιντιάρχες κλπ. Αυτά ο κόσμος τα ξέρει. Και υπάρχει πολλοί κόσμος και ειδικά νέος κόσμος που είναι έξω από αυτό το πάρτι. Ναι, και δεν αισθάνεται καμία σύνδεση με τις τράπεζες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πιάσει τα μισά των μισών από αυτά και ακριβώς να πατήσει πάνω μια τέτοια. Ακριβώς. Ένας νέος εργαζόμενος λοιπόν, ο οποίος πιθανότατα σε δεύτερες εκλογές βέβαια δεν θα ψηφίσει, γιατί θα είναι εποχικό σερβιτόρο σε κάποιο τουριστικό προορισμό, αλλά δεν έχει καταθέσει την τράπεζα, παίρνει ένα μισθό με τον οποίο δεν μπορεί να ζήσει μόνο του, δεν μπορεί να κάνει παιδιά, δεν μπορεί να κάνει αποταμίες, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλο αυτό που ακούει από τον κύριο Βαρουφάκη προφανώς δεν το ακούγεται όπως ακούγεται σε μένα. Ίσα-ίσα το ακούγεται και πολύ ελκυστικό και λογικό ενδεχομένως. Αντώνη Παπαγιαννίδη. Μια δεύτερη υπέρβαση, όπως έκανα πριν με τις χρωματολογικές παρατηρήσεις μου, προτού πέσει ο Γιάννης Βαρουφάκης στην οθόνη, προφανώς επειδή στη σειραφή των πλάνων είχαμε κάτι από τα μεταγωγικά αεροπλάνα τα οποία πάνε να αδειάσουν τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες από το Σουδάν. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν σαν να λέμε στους τηλεθεατές ότι μήπως πάρεις και εσύ το αεροπλάνο να φύγεις να πας κάπου αλλού. Και έτσι εισήχθη. Αν δεν χανόταν κόσμος θα λέγαμε και στο Σουδάν έτσι καλύτερα, αλλά δεν μας επιτρέπεται λοιπόν, αυτό το χιούμορ. Η οικονομική θεωρία την οποία πρεσβεύει ο Γιάννης Βαρουφάκης ανήκει στην πολιτική ανάλυση Τσίου. Αυτό ακριβώς η Αγγελική το πήρε λιγάκι από την οργή προς τις τράπεζες κτλ. Εγώ πιστεύω ότι το παράδοξο και μόνο αρκεί ώστε να του φέρει ψήφους. Οι ψήφοι που θα πάνε στον Γιάννη Βαρουφάκη, με έναν τορπιλίζουν με τεράστια αποτελεσματικότητα, όχι επειδή το λέει ο Μητσοτάκης, έτσι, ή ο οικονομικός του σύμβουλος, ο κ. Πατέλης. Και θα πει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τορπιλίζει οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα που θα πήγαινε να στηθεί γύρω από την απλή αναλογική ή και την ενισχυμένη, αν δεν είναι υπερενισχυμένη από τους ψήφους. Αυτή είναι η πολιτική λειτουργία
της ακμής του Γιάννη Βαρουφάκη. Πάντως είναι παράγοντας για άλλη μια φορά. Πάλι οπότε, με κάποιο τρόπο καθορίζει τις εξελίξεις. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Επειδή την εποχή εκείνη την παλιά και την εποχή των Ζαπίων. Α, βέβαια. Δεν τα έκανε ο Βαρουφάκης. Τόντι. Και την εποχή μετά της φοβερής οργής και εκρηκτικότητας του 11-12 και την εποχή του 15, Βαρουφάκη, λόγω παλιάς θητείας στα θέματα αυτά, μιλούσε αρκετά συχνά με ξένους ανταποκριτές που παρακολουθούσαν, μερικοί εξ αυτών ήταν εξαιρετικά φίλοι προς τις ακραίες θεωρίες. Πάντα, για κάθε ιδέα καλή κακή υπάρχουν πολλοί που θα την αγοράσουν. Είναι γνωστό αυτό. Δύο τουλάχιστον βραβεία Νόμπελ. Δύο βραβεία Νόμπελ. Ξέρετε, το βραβείο Νόμπελ δεν είναι μια ΜΚΟ. Είναι η κατασταλαγμένη σοφία του διεθνού συστήματος. Είχαν στηρίξει, όχι το Βαρουφάκι, αλλά ορισμένες ακραίες αναλύσεις. Τώρα τελευταία με ξαναρωτάνε, αν και έχουν περάσει τα χρόνια. Ναι. Will he do it this time around? Λες να το ξανακάνει αυτή τη φορά. Ορίστε, αλλά και αυτό μόνο το πιστώνεται αν με ρωτάς εμένα ως επιτυχία. Οπότε αυτή εδώ, η επιτυχία, η οποία επαναλαμβάνω θα ήδη έβαλε μπουρλότο στην πιθανή απλή αναλογική, κινδυνεύει να κάψει και άλλα πράγματα. Μία στιγμή να πω κάτι. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει πει μόνο ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας. Έχει πει και διάφορα άλλα. Έχει παραγάγει ένα πακέτο προγραμματικό, το οποίο ουδείς διάβασε από αυτούς που το επικαλούνται. Θα το βγάλει, φαίνεται, τώρα σε φυλαδιάκι, σε συνοπτικό. Το πρόγραμμα, λες, ναι, το πρόγραμμα του Πασόκ. Αλλά έχει πει και ότι προς διαπραγμάτευση θα είναι και τα πόστα των υπολείπων, των υπουργών. Δεν είναι δηλαδή, μόνο πει, το θέμα του Πρωθυπουργού, αλλά και των ιατρών που θα κάνουν τη δουλειά. Έχετε την απόλυτη ανάγκη να έχετε, όχι το Βαρουφάκι, αλλά έστω τον Τζακαλώτο, ή προτιμάτε τον Νίκο το Χριστοδουλάκη? Είσαστε βέβαιοι ότι υπάρχει καλύτερος υπουργός ενέργειας από τον Γιάννη Μανιάτη? Θα μπει λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία συζήτηση. Αυτή η διαδικασία μαζί και η προσγείωση στις πραγματικότητες που, ντροπή μας, ο Χρυσόγονος είναι νομικός, συνταγματολόγος, είπε την πιο ουσιαστική οικονομική τοποθέτηση. Τα διπλά ελλείμματα, τα twin deficits, αυτή τη στιγμή... Αντώνη, μπορώ να σας ακούμε τις ώρες, αλλά πρέπει να το... Έλλειμμα το εξωτερικό και το έλλειμμα το δημοσιονομικό. Σήμερα το δημοσιονομικό δεν υπάρχει. Ο πληθωρισμός μας χάρισε πόρους. Κρυβόμαστε από τον εαυτό μας αν νομίζουμε ότι μπορούμε να πορευτούμε με το εξωτερικό έλλειμμα που συσσωρεύουμε. Τελεία. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για αυτήν την άκοψη διακοπή. Ξέρω τι κάνω, κατά θα το έκανα. Καταληκτικό σχόλιο, ο κ. Κώστας Χρυσόγονος, παρακαλώ. Έχουμε πει και πολλά για το Πασόκ, οπότε φαντάζομαι θα θέλετε να τοποθετηθείτε. Ελάτε. Η πρόταση Βαρουφάκη, η οποία είναι μία πρόταση, θα οδηγούσε με μαθηματική... Έχει δηλαδή μια δική του άποψη ο άνθρωπος. Αυτό είναι πρόταση εξουσίας. Αλλά τι είδους πρόταση εξουσίας είναι? Είναι μια πρόταση εξουσίας η οποία θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην έξοδο πρώτα από την Ευρωζώνη φυσικά, δεύτερον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τρίτον σε συνολική μεταβολή των διεθνών προσανατολισμών της χώρας, τέταρτον το σημαντικότερο, αν ήθελε κανείς να την επιβάλλει με συνέπεια, θα οδηγούσε και σε ανατροπή του πολιτεύματος. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα με δημοκρατικό, με κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Άρα, αν ήθελε να φανεί κανείς συνεπής στην υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, θα έπρεπε να μιλάμε για μια συνολική ανατροπή. Τώρα. Εντάξει, δεν έχετε δυναμική αυτό, για μια συνολική ανατροπή, δηλαδή, άρα πώς εντάσσεται δηλαδή, αυτό? Όχι. Να σας πω, η Ελλάδα θα έπρεπε να μετατραπεί σε κάτι σαν Βενεζουέλα. Με τη διαφορά ότι η Βενεζουέλα έχει τεράστια αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών, πετρελαίου κυρίως, ενώ η Ελλάδα έχει τεράστια αποθέματα και δημόσιου χρέους και εξωτερικού χρέους. Άρα, στην πραγματικότητα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα στο τέλος? Τώρα, όμως, από την άλλη μεριά, είναι σωστό αυτό που είπε η κυρία Σπανού. Υπάρχει ένα κοινό, ιδίως νέων, σύμφωνα με τον Γκάλοπ, ο κύριος Βαρουφάκης στις ηλικίες 17 έως 26, κάπου εκεί, καταγράφει διψήφιο ποσοστό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι οι νέοι είναι η απόκλιση της κοινωνίας μας. Διότι ακριβώς το έλλειμμα παραγωγικότητας που έχει η ελληνική οικονομία συνεπάγεται ότι οι νέοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Αν βρουν δουλειά, θα τη βρουν κακοπληρωμένη και υπό κακές συνθήκες γενικώς, εργασιακές συνθήκες εννοώ.
Άρα λογικό είναι να αναζητούν διεξόδους στη μαγική. Λογικό. Δεν είναι λογικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αναζητούν διεξόδους. Εξηγείτε, τέλος πάντων, μην εξηγήσετε. Είναι η κυρία Σπανού, μαγική σκέψη. Λοιπόν, οι διέξοδοι δεν βρίσκονται εκεί. Οι διέξοδοι βρίσκονται στο να αποδομήσουμε το πελατειακό σύστημα, να φτιάξουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, σαν αυτά που έχουν στη Δυτική Ευρώπη, για να μπορέσουμε να γίνουμε διεθνώς ανταγωνιστικοί, να παράγουμε σε διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές προϊόντα και υπηρεσίες που να μπορούμε να μας ξαναφέρουν στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, από τον οποίο σε μεγάλο βαθμό έχουμε βγει τις τελευταίες δεκαετίες, με υπετιότητα και των ελληνικών κυβερνήσεων, αλλά και των γενικότερων παγκόσμιων εξελίξεων. Άρα αυτό θα ήταν το ζήτημα που θα έπρεπε να συζητάμε στην προεκλογική εκστρατεία, ρεαλιστικά, το πώς θα φτιάξουμε μια Ελλάδα η οποία να είναι βιώσιμη για τον ελληνισμό, διαφορετικά, ξέρετε, με τις δημογραφικές εξελίξεις που έχουμε, που έχει πέσει πάρα πολύ η γεννητικότητα. Ναι. Με την φυγή των νέων στο εξωτερικό, φοβάμαι ότι σε, αν μην πω υπερβολή, σε 100-150 χρόνια, ο ελληνισμός δεν έχει εξαφανιστεί από τον ελλαδικό. Πάντως, εντωμεταξύ, λοιπόν, και επιτρέψτε μου, γιατί κάνετε μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση. Εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό το οποίο ανέφερε λίγο μετά τα Τέμπη, ήταν μια τέτοια συλλογιστική, πάλι ενδεχομένως να πέρναγε κάτω από τον εκοφαντικό θόρυβο που κάνουν άλλου τύπου αντιπαραθέσεις, ενώ βάζοντας ο ίδιος την παράμετρο για το ποιος θα είναι πού την επόμενη μέρα, και κατάφερε να έρθει μπροστά και να συζητηθεί, πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει για πάρα πολύ καιρό, και ακόμα και τώρα όλες οι δημοσιογραφικές και πολιτικές συζητήσεις να γυρνούν γύρω από αυτή την παράμετρο. Οπότε, ένα δικό σας σχόλιο, αν μπορείτε, σε μία γραμμή για να ολοκληρώσουμε, γιατί έχει και αυτό τη δική του αξία. Ήταν μία σαφής επιλογή, πέρα από μία κίνηση ψηλού ρίσκου για πολλούς, το να κουβεντιάσει κάτι τέτοιο στη φάση που το έκανε και με ό,τι μπορεί να φανεί στη συνέχεια σαν συνέπεια, ενδεχομένως τον επόμενο χρόνο, ενώ χρονικά μετά τις κάλπες. Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο, γιατί σας πέταξε και το γάντι Παπαγιαννίδης, έτσι, αν θέλετε να το πιάσετε. Η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή σελίδας. Και αλλαγή σελίδας εκ των πραγμάτων μπορεί να γίνει από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν συμμετοχή στο πελατειακό πάρτι των τελευταίων 2 τετραετιών. Και αυτή είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και η νέα γενιά των στελεχών που τον περιβάλλει. Τώρα ο ελληνικός λαός θα κρίνει, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω ολόθερμα που ήμασταν απόψε μαζί. Ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, ο καθηγητής Δημοτικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος από του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Σας ευχαριστώ ολόθερμα. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίδης, ο αρθρογράφος και αναλυτής. Η κυρία Κελική Ισπανού, η δημοσιογράφος και αναλυτής. Ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης, δικηγόρος και δημοσιογράφος. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχηθούμε μια καλή συνέχεια εδώ στο One Channel. Ακολουθεί το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων απόψε με την Ηλιάνα Κουλαρμάνη. Καλή συνέχεια.